Είναι η ιστορία της Μαρινέλλας, αλλά όπως τη βλέπω εγώ και όπως τη συζητήσαμε σε 35 γεύματα. Η Μαρινέλλα δεν ήταν τόσο από ό,τι μου έχει πει του νηφικού και του γάμου. Ο χωρισμός ξαφνικά βρέθηκε στον Άσο. Γιατί όλοι θέλαν τον Καζαντζή. Η δε Μαρινέλα, αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι πάντα είχε σχέσεις με όλους τους ανθρώπους και που χώρισε, πήγαινε του Βοσκόπουλου ίσως. Νομίζω ότι η Μαρινέλα θέλει ακόμη το φως. Αλλά από ό,τι μου λέει και στο τέλος, όταν θα φύγω, δεν θα το παρήδησε κανείς. Μου περιμένω την έμπνευση, δεν θα έρθει ποτέ. Όταν που πρέπει να γράψω, θα γράψω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι μεγάλη χαρά γιατί φιλοξενούμε έναν από τους πιο δημοφιλείς Έλληνες συγγραφείς, τον κύριο Γιάννη Ξανθούλη. Κύριε Ξανθούλη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και για το δημοφιλείς. Είστε πολύ δημοφιλείς. Λαοφιλείς και τα γνωστά. Ναι. Έχει πουλήσει, συνεχίζω τον πρόλογο, Α, μην πάνω με... από 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα. Τα χαρή εφορία πολύ. Ε, και... <laughs> ναι. Αυτό το Ήταν, ξέρετε, σας. η καλή εποχή που ναι ο κόσμο του διάβασε, αγόραζε περισσότερα βιβλία. Και όχι μόνο εγώ. Πολλοί συγγραφεί τότε, δηλαδή από τη δεκαετία του 80 μέχρι και αρχέ του 2000, κάποια βιβλία όταν πηγαίναν καλά, σήμαιναν και κάποια ποσότητα. Ναι, αλλά. Υπήρχε κοινό δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Φαίνεται πεθάνανε οι δικοί μου αναγνώστε. Είστε από του πιο ευπόλυτου Έλληνε συγγραφεί και Τώρα αυτούς... κανεί δεν είναι ευπόλυτο. Σα διακόπτω, δεν είναι κανεί ευπόλυτο πια. Τα πράγματα έχουν περιοριστεί. Όπω και στον τύπο, όπω οι εφημερίδε, που πια είναι λίγο απογοητευτικά, γιατί δημοσιογραφική είναι η καταγωγή μου και ξέρω πολύ καλά τι σήμαινε παλιά, τότε που πλούσαμε 250.000 και τραγω, αυτά, Είναι ιστορίε για γρήγο. Λοιπόν, σήμερα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο γίνεται και στο βιβλίο. Γιατί, ε, γιατί είναι η εικόνα, γιατί είναι αυτά τα ωραία μαραφέτια που κρατάμε και πα, 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 πα. Είναι και πολλά άλλα. Τώρα βγήκαν και τα audiobooks. Πάντα υπήρχαν, αλλά τώρα δίνεται μία έμφαση περισσότερη τον τελευταίο καιρό. Μακάρι τουλάχιστον να ακούν όσοι μπορούν να ακούν. Να πω στο κυπριακό τηλεοπτικό κοινό που μπορεί να μην το ξέρει παρόλο που σας αγαπάει πάρα πολύ ότι υπήρξατε και έχετε εργαστεί δεκαετίες ως δημοσιογράφος είστε μέλος της ΕΣΥΕΑ, γράφατε στην Ελευθεροτυπία κάθε Σάββατο Είμαι γενικά τον Σάββατο και μετά έκανα στο Sky για 23 χρόνια την εκπομπή Σάββατο και Φένεσαι. Και να πω για όσους μπορεί να ξέρουν τους τίτλους των βιβλίων. Ε, μερικά από τα έτσι, πιο επιτυχημένα σας, ύστερα ήρθαν οι μέλισσες, ε, το πεθαμένο λικέρ, ε, η εποχή των καφέδων, το ταγκό το Χριστουγέννο που έγινε υπέροχη ταινία. Έγινε η ταινία η οποία προβάλλεται κάθε, είμαι λίγο σαν το Home Alone. <laughs> <laughs> Με <βγάζουν> τα Χριστούγεννα. <laughs> Γιατί βρισκόμαστε όμως και είναι μεγάλη χαρά, διότι μόλις έχει κυκλοφορήσει το ολοκένουργιο σας βιβλίο, Μαρινέλα,

όχι επεισόδια, γεύματα. Γεύματα. Κάναμε 35 γεύματα, σχεδόν λουκούλια, σε καινά, αρκετά. Ναι. Γιατί τρώγαμε συνέχεια λαδερά. Και η Μερινέλα ερχόταν από την Κυφσιά στο σπίτι μου, στο κέντρο τη Αθήνα, με κάτσα ρόλες. Λέω, θα σε βλέπω και θα νομίζει ότι κάνει uh, tupperware επιδείξει. <laughs> ναι. <laughs> Αλλά έτσι γινόταν οι συναντήσει μα, θέλω να πω, ότι να έχει ο Πλάτων. Μέσα στα συμπόσια ήμασταν με τη Μαρινέλα και μέσα στα συμπόσια αυτά μιλούσαμε. Και όλο αυτό είναι το περιεχόμενο του βιβλίου. Βεβαίω είναι η ζωή τη και παρέλεινε και η δική μου ζωή. Το είδα, γιατί πρόλαβα να, να διαβάσω τα δύο πρώτα κεφάλαια, ούτε που κατάλαβα πώς α, τα διέβασα, ας πούμε, πώς περάσαν δύο κεφάλαια, είδα αυτή την εναλλαγή και κυκλοφορήσατε σχεδόν 30 βιβλία. Νομίζω για την ακρίβεια 27. Ναι, 27. Ναι. 27. Είναι όμω η πρώτη φορά που ασχολείστε τόσο επισταμμένα με ένα πρόσωπο, τόσο προβεβλημένο εν ζωή όπω η Μαρινέλα. Γιατί? Γιατί, γιατί με τη Μαρινέλα που λέω ότι εγώ έχουμε μια κουμπαριά ιδιαίτερη. Η τη Μαρινέλα την γνώρισε σαν δημοσιογράφο το 1980. Με είχε στείλει τότε ο τη, ο ύμνητο, να τη κάνω μια συνέντευξη για την ελευθερωτυπία. Πρώτη φορά εγώ έβλεπα τη Μαρινέλα, εγώ δεν είχα καμία σχέση ούτε με τα τραγούδια αυτά, ούτε με το ύφο αυτών των τραγουδιών. Τη Μαρινέλα βεβαίω την άκουγα, η εκάβη του τραγουδιού. Ήξερα ότι ενδιαφερόταν για αυτήν ο Μίνο Βολανάκη να κάνουν την Κάρμεν. Ο Κουν, που ήταν ένα περίεργο, μια περίεργη προσωπικότητα σπουδαία, κάπου νομίζω κάποιο μου είχε πει ότι την ήθελε για κορυφαία του χορού. Η Μελίνα, όταν έκανε την όπρα τη Πεντάρα το 1976 με τον Ντασέν και μετά έφυγε γιατί είχε δουλειά με το Πασόκ. Έπρεπε να υπερασπιστεί το Πασόκ. Έπρεπε όμω να την αντικαταστήσει κάποιο τότε. Δεν ξέρω αν προλάβατε αυτή την παράσταση. Όχι, αλλά είναι θρυλυκή παράσταση. Ήταν θρυλυκή παράσταση, Ζήλντα Σέν κλπ. Λοιπόν, πήγαν στην Μαρινέλα. Η Μαρίνα βέβαια, λέει: Είχα λίγο νιόνιο για να πω όχι. Εγώ τη λέω λάθο. Θα μπορούσε να ήσουν εκεί, θα υπήρχαν πολλέ ενστάσει, αλλά θα ήσουν καταπληκτικοί. Α, και δεν δέχτηκε να αντικαταστήσει τη Μελίνα. Όχι. Γιατί ήταν τότε. Στην Εράιδα εντάξει, υπήρχαν ουρέ. Οι ουρέ ήταν φαντάζομαι, μέχρι τον Πειραιά. Για να μπουν στην Εράιδα το 1976. Εσεί πάτε το 1980, λοιπόν, να τη κάνετε συνέντευξη. Λοιπόν, από τότε συναντιόμαστε ξανά το 1999. Το, το 80 όμω δεν ήσασταν φαν, που λέμε. Δεν ήταν... Όχι. Όταν την είδα, όμω ηλεκτρίστηκα και έγινα φαν. Φαν αυτού του περίεργου οπτικοακουστικού φαινομένου. Να. Δεν κόλλησε στα τραγούδια, κόλλησε στη Μαρινέλα. Η οποία μου φαινόταν ότι ήταν δε και πανύψη, δεν υψηλή. Και έλεγα: Θα χτυπήσει το ταβάνι αυτή έτσι, όπω ανεβαίνει η ανεβαίνει η ανεβαίνει. Και μεγεθύνεται δηλαδή μπροστά στον πρόβλημα. Συνήθιστο, ναι. ναι. Να σα πω, εκείνη η συνέντευξη πώ πήγε. Πήγε καλά. Στην ελευθερωτυπία. Ναι. Βέβαια, και έτσι αγαπηθήκαμε. Ναι. Αλλά ξέρει πώ γίνεται: Πώ κάνουμε μια συνέντευξη με μια προσωπικότητα, μετά χανόμαστε, κάνουμε όταν βρισκόμαστε. Α, τι κάνετε, πώ είστε κλπ. Μπορεί να είναι τα κοκαλά σα, δεν μπορεί να είναι αυτά. αυτά ναι. συνηθισμένα πράγματα. Και μετά ξαναβρισκόμαστε. Το 1999, όταν κυκλοφορεί πια ένα βιβλίο μου, το ύστερα ήρθαν οι μέλισσε. Ο Κοτσομπίνη τότε το κάνει σειρά, το 1999. Αλλά έπ έπρεπε να βρούμε μία γυναίκα έτσι δυνατή, ενδυνάμει και λίγο αρχιτσαούσα, Πρισόρα. που θα υποδιόταν το ρόλο της Μαρίκα Σουέζ. Δηλαδή μια γυναίκα που μπουλουξούς, η οποία είχε ένα θίασο, άρα τα κούρα τα κουτιά με ένα μετά τον πόλεμο, εκεί στον εμφύλιο, που Μουλούκι, γυρνούσαν ναι. στις Λουτροπόλεις και δίναν παραστάσεις στις Λουτροπόλεις. Στα ιωτικά λουτρά και τέτοια που πήγαν, τώρα καταλαβαίνεις, μετά τον πόλεμο, βομβαρδισμένα. Εδιψώ και τέτοια, ας πούμε. Τα πάντα. Εδιψώ, στο Πόζαρ, στο Λαγκαδά, υπάρχουν και τέτοια. Και ποιο σκέφτηκε τη Μαρινέλα για το ρόλο της Εγώ. Μαρικας -ΟΕΣ. Πήγαμε να... Μετά από μια παρουσίαση ενό δίσκου, ότι είχε βγει ο δίσκο του μεγάλου θυμού μουσική του Βασίλη του Δημητρίου. Μάλιστα. Ναι, τότε το είχε τελειώσει ο Κουτσομίτη και κυκλοφόρησε ο δίσκο. Πάτε λοιπόν στην παρουσίαση και βλέπετε τη Μαρινέλα. Και εκεί. βλέπω τη Μαρινέλα. Ε, είχαμε βρει αρκετού ιστοποιού, εγώ δηλαδή, ο Κουτσομίτη. Αλλά ήταν δηλαδή, και ο Κουτσομίτη απέναντι, μιλούσε με τη Μαρινέλα, πιάσαμε και κάτι τουρκικά εκεί, γιατί που λέμε κύλησε ο Τέντζερη και βρήκε το καπάκι, γιατί και είμαστε και. Από, από Ανατολική από Θράκη. Ναι, η καταγωγή μου είναι Ανατολική Θράκη, η Μαρινέλα ήρθε και από εκεί, οπότε πιάσαμε μετά να βγαίνουν τα θρακιότυπα. <laughs> ναι ε, και αρχίσαμε χύματα... και τα Νάρσελ και, τα Νέγια που γερσόν και τα Λέω του κουτσού να, αυτή είναι. Ζωντάνεμη σε Μαρινέλα, σου λέει εδώ είμαστε. Τη άρεσε δηλαδή η ιδέα. Στην αρχή ξεφτιάστηκε. Τη λέμε διάβασε το βιβλίο και πε μα. Το διάβασε, το ξαναδιάβασε. Φαντάζομαι θα ρώτησε και το μισό πληθυσμό τη Ελλάδο. Έκανε ένα γκάλο και είπε ναι. Γιατί η Μαρινέλα για θέατρο πήγαινε, για θεατρίνα. Δεν πήγαινε Ά, για τραγούδι τελείω τυχαία ναι. βρέθηκε στο τραγούδι. Το λέτε στο βιβλίο αυτό. Βεβαίω. Ναι. Και ξέρετε πω πάντα συμβαίνει, πάντα αρρωσταίνει η πρωταγωνίστρια, η τραγουδίστρια. Να είναι καλά αυτέ οι αρρώστιε, πάντα αυτά κάτι παθαίνουν, ψοφολογούν αυτέ και λίγο και μετά βγαίνει αμέσω επόμενη. Τη λένε δεν την αντικαθιστά. Παπ. Αυτό είναι. Κάνουν το λάθο αυτέ να αρρωστίε, βγαίνει η άλλη, τη έφαγε το Αλήθεια, τη ρώτησα, αν δεν αρρωστούσε εκείνη τη μέρα η. Πώ τη λέγανε, Σουξέμπουλε, κάτι hey, ε, τέτοιο. αυτές αυτέ τότε yeah. τέτοια ονόματα είχαν. Δε. Yeah. Ανατολή Σερπάου, ζουζούκα, ζουζούκα, τέτοια ονόματα yeah. ήταν. Αυτά ήταν αρεθιστικά για το κοινό. Στα μπουλούκια εννοώ πάντα. Είναι, είναι, και θέμα, ρε παιδί μου, θέ, να σε θέλει και τύχη. Να σε θέλει και τύχη. Η Βουγιουκλάκη έτσι κάπω βγήκε. Ήταν μια ηθοποιό, ροντυρική του Εθνικού Θεάτρου κλπ. Παίζανε με τον Χατζίσκο, τον Ρωμαίο και η Ιουλέτα. Αρρωσταίνει στην Συνοδίνα, την καθιστά η Βουγιουκλάκη. Να η Βουγιουκλάκη Τελείως. στο θέατρο. Mm. Βέβαια, έκανε μετά και άλλα πράγματα προ Θεού. Άρα, ουσιαστικά, εσεί προσφέρατε στη Μαρινέλα αυτό που. Τη πρόσφερα και μου ήθερα. πρόσφερε. Ε, ενώ το ρόλο. Ναι, τον ρόλο. Δέχτηκε να το κάνει και ναι, γονότητα... γιατί θυμήθηκε ακριβώ. Αυτό το ξεκίνημα που έκανε μέσα από ένα θεατρικό μπουλούκι. Ναι. Τότε μπουλούκι, βέβαια, λέγανε του θεάσου που δεν ερχόταν στην Αθήνα. Δεν ήταν μπουλούκια μπουλούκια όπω είναι, ξέρω εγώ, οι γκολφ, όπω παίζαν τότε στι ταινίε του Αγγελόπουλου, ο Θίασο. Όχι. Αυτά ήταν πιο οργανωμένα, ήταν ωραίε γυναίκε, τραγουδούσαν, ξέραν πολλά πράγματα και ήταν και καλή ηθοποία. Θεωρούντα... μόνο που δεν ερχόταν ποτέ ήταν τη περιφέρεια. Ήταν λίγο πιο δεύτερα. Πιο τα θεωρούσαν δεύτερα. δεύτερα. Εγώ ναι. τα θεωρούσα πρώτα βέβαια, τα λάτρευα τότε, το θυμάμαι, γιατί πάντα ενδιαφερόμουν και διάβαζα, το 99 ήμουν 25, ε, ο χαμός που γινότανε ότι ήταν... Εγώ 25 ήμουν το 25, πολύ παλιά. <laughs> ο χαμός που γινότανε με βιβλίο του Ξανθούλη, που θα σκηνοθετούσε ο Κουτσομίτης, που θα έπαιζε η Μαρινέλα που τη μουσική για τα τραγούδια έγραφε ο Κραουνάκη. Και ήταν... παίζανε και πάρα πολύ καλή ηθοποιή. Ναι. Έπαιζε η Δανδουλάκη. Έπαιζε ο Γιώργο Σοβογιατζή, ο Γιώργο Τσόπουλο. Ο, ο Άγγελο Παπαδημητρίου. Παπα η σχολημένη Νατάσα η Μανίσελ. Τώρα σχολημένη πολύ είναι από εκεί. Ναι, ναι. Και πολλοί άλλοι κόσμο. Ναι. Ε... Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή. Αλλά πιο ενδιαφέρον ήταν η παρέα. Ήταν η παρέα πέρα από το αποτέλεσμα και πέρα από το δικό μου το βιβλίο, μέτριο, καλό, δεν ξέρω τι ήταν. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια παρέα, έγινε με μια ελεηνή παρέα, θα έλεγα, συσταγωγικά το ελεηνή, και γυρνούσαμε τότε δύο μήνε σε όλε τι ιαματικέ. Ε, είχαμε επιλέξει βέβαια κάποιε ιαματικέ πηγέ, υπέροχα μέρη, και περάσαμε θαύμα. Το ρόριο ήταν στο Πόζαρ, επάνω στην, στο Κεμακτσαλάν, στη Δυτική Μακεδονία. Εκεί λοιπόν, εγώ το ονόμασα Αρκτικά. Και εκεί μέσα βρέξαμε τον πισινό μα επαξίω. Και εκεί συγγενέψατε με τη Μαρινέλα και ήρθατε ε, κοντά. Εκεί βέβαια ήρθαμε πάρα πολύ κοντά πια. Ναι. Και μετά γίναμε μια παρέα και βρισκόμαστε από τότε. Ανοιχτήκατε δηλαδή ο ένα τον άλλον, ξέρει μυστικά σα, ξέρετε μυστικά τη. Ε, καλά, δεν δείχναμε και τα βιβλιά τη τραπέζη για να Όχι εντάξει, αλλά, ναι. ναι. Αλλά, αλλά ήρθαμε πολύ κοντά. Ναι. Αγαπηθήκαμε, α το πω έτσι. Η επιτυχία τη σειρά ήταν αυτή που θέλατε. Όχι, δεν νομίζω ότι είχε ιδιαίτερη επιτυχία η σειρά. Ξέρετε, η ΕΡΤ τότε δεν ήταν πολύ δημοφιλή στα πλήθη και στο πόπολο, α το πω έτσι. Α, ήταν ΕΡΤ. Ήταν ΕΡΤ. Με τα σημερινά δεδομένα που βλέπω, ήταν μια σούπερ παραγωγή. Ήταν υπέρ παραγωγή. Ναι. Δύο μήνε εξωτερικά γυρίσματα. Εγώ λοιπόν θυμάμαι σε αυτή τη συνέντευξη με τη Μαρινέλα που κάναμε στο σπίτι τη ότι ήταν α, πολύ αρνητική στο ενδεχόμενο να γίνει βιβλίο η ζωή τη. Τι άλλαξε. Καταρχά είμαστε φίλοι. Ναι. Πολύ φίλοι. Ε, εντάξει, δεν παίζουμε καρπαζικέ, αλλά είμαστε φίλοι. Ξέρω ότι την αγαπώ, ξέρω ότι με αγαπά, ότι έχουμε μια εμπιστοσύνη ο ένα τον άλλον, οικογενειακά πια γνωριζόμαστε. Και η κόρτη ήταν που η αφορμή, που έλεγε Α, πρέπει να γράψει, το γράφω και μέσα. Στο πιστόφυλλο, μάλλον. Πρέπει να γράψεις ένα βιβλίο για τη μαμά. Λέω, Τι να γράψει βιβλίο για τη μαμά. μα, πω, λέω, Δεν είμαι κατάλληλο εγώ για βιογράφο. Δεν είναι το στυλ αυτό να καθίσω έτσι ορθόδοξα και να ε, γράψω την ιστορία ενός ανθρώπου και μάλιστα τόσο προβεβλημένου και λοιπά, και λοιπά. Και πολύ φίλου. Γιατί θα ήθελα να πω και πράγματα που είναι λίγο κόντρα, να κάνω λίγο και το δικό του διαβόλου. Ε, και εδώ προσπάθησα όσο μπορούσα να το κάνω. Αλλά από εκεί και πέρα για να το γράψω εγώ τους είμαι και εγώ μέσα. Και βρήκα έναν τρόπο με τα συμπόσια και περιγράφοντας τον εαυτό μου τι έκανε την εποχή που η Μαρινέλα ξεκινούσε την καριέρα της και και και, δηλαδή το 1953, όταν πήγα εγώ, ήμουν 6 χρονών, γεννήθηκε το 1947, με πήγαν στη Θεσσαλονίκη, εγώ κατάγομαι την Αλεξανδρούπολη. Τότε μπαίναμε στο τρένο και πηγαίναμε και πηγαίναμε και ξεχνιόμασταν που πηγαίναμε. 12 ώρες με το καρβουνιάρικο, μέσα στη... Στο λε και στη Βρώμα ήμασταν όταν τα φτάνουμε. Μετά τριβόμασταν μια εβδομάδα για να βγει η καρβουνίλα. Εν πάση με πήγαν στη Σαλονίκη για να βγάλω τι αμυγδαλέ μου. Και σκέφτομαι, την ώρα που εγώ, εγώ εγχειριζόμουν μέσα και μου βγάζαν όλα αυτά Περνούσε η Μαρινέλα απ' έξω. Με τον Μπουλούκι. Εκείνη τότε ξεκινούσε να βγει στην, στο θέατρο. Mm. Και μάλιστα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον Μπουλούκι, ήταν μέσα ο Κώστο. Βουτσά, η Μάρθα Καραγιάννη, ήταν σαν χορευτριούλα τότε. Κοριτσάκι αυτή. Ο Γιώργο Κάπη, ο Λέκο Τζανετάκο. Ο Βουτσά μου είχε πει σε ΤΕΤΑΤΕ τότε ήταν μαζί στον Μπουλούκι και τη φωνάζανε Κικίτσα. κίτσα. Κίτσα, γιατί ήταν και κύπα Ναι, ήταν Μετά κίτσα νομίζω ότι είναι ο Καζατζίδη. Ναι. Μετά βέβαια ονομάστηκε Μαρινέλα. Πώ ονομάστηκε η Μαρινέλα. Κοίταξε, υπήρχε ένα τραγούδι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά εγώ, το μου Πιτσυρικά, που έλεγαν. Και τι λένε, Μαρινέλα, κι είναι μουρλιά, κι είναι τρέλα. Ο, ο, Και ακουγόταν παντού. Στα ραδιόφωνα δεν υπήρχε τότε ούτε καν τζουκμπόξ. Μιλάμε τώρα αρχέ του. 53, 52 λοιπά, Το είχε γράψει ο Τόλι Χάρμα. Ναι. Αυτόν τον ήξερε όλη η Ελλάδα όταν έκανε ε, τραγούδισα το τραγούδι, είμαι άντρα και το κέφι μου δεν κάνω και θα πιω και ένα τσιγάρο παραπάνω. Στην ταινία Λατέρνα αυτό και φιλότιμο. Το οποίο ναι. τώρα το τραγούδι αυτό μπορεί να ήταν και του Χατζηδάκη. Το στέλνει για την ειδικό του. Εν πάση περιπτώσει. Και το ξέραμε σαν όνομα. Έκανε πολύ εντύπωση. Εκεί που είναι το... και τον Γαρίφαλο στα αυτή η Λατέρνα. Βέβαια. Αυτούς. Ναι. Στην ήταν του Μάνου Χατζηδάκη. Ναι, ναι. Βέβαιας, ναι. Ήταν το πρώτο. Μεταγυρίστηκε Λατέρνα αυτό και Γαρίφαλο. Το πρώτο ήταν και φιλότιμο. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν ο Τόλι Χάρμα έκανε μια καριέρα, έγινε πιο γνωστό. Και ήταν στο πανόραμα στη Θεσσαλονίκη πήγε η Μαρινέλα να τραγουδήσει, επειδή έτσι ήταν τα λεφτά από τον Μπουλούκι. Mm -hmm. Και από το θέατρο τη λένε: Δεν πάνε να που έχει νόστιμη φωνή. Νόστιμη φωνή. Δεν φανταζόταν πότε ότι θα γινόταν τραγουδιστρια η οποία διαχειριζόταν ηθοποιό ήθελε να γίνει. Πήγε στο πανόραμα, ήταν εκεί μια κυρία η οποία διαχειριζόταν το μαγαζί. Mm -hmm. Τη λέει: Πώ λένε, και εκεί Παπαδοπούλου. Δεν θέλουμε λέει, εμείς δακτυλογράφη, εμείς θέλουμε τραγουδίστρια. Με αυτό το όνομα θα σε βγάλουμε. Έπρεπε να βρούμε ένα εξωτικό όνομα. Mm -hmm. Οπότε ο Χάρμαρ λέει: Δεν σε βγάζουμε, Μαρινέλα. Τι μα βγάλετε και κατσιβέλα, λέει η Μαρινέλα, όπω θέλει είναι. Και τη βγάλανε Μαρινέλα. Ε, σου λέει: Τρει μήνε είναι, θα έρθει το φθινόπωρο, θα ξαναπάω σε κανένα θέατρο. Αλλά το Μαρινέλα έμεινε εκεί και στέριωσε. Και το κουβαλάει 70 χρόνια. Τόσο που τη ρωτούσα, <laughs> λέω: Πώ σε φωνάζουν, κάτω από τι που σε ξέραν, mm. κικίτσα κούλα, ξέρω εγώ πώ σε λέγαν". Και όταν μου λέει Μαρινέλα. Και αδερφή τη φωνάζει Μαρινέλα. Α, νομίζω δηλαδή μπήκε πια στο DNA ναι, τη απόλυτα. Νομίζω ότι η αδερφή τη τη φώναζε και Η Ο, αδερφή τη που είναι πάντα μαζί τη. Μαρινέλα. Ναι. Μαρινέλα. Ναι, 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 Ουδέν μονιμότερο του προσωπικού. Τα εγγόνια, γιαγιά Μαρινέλα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ένα θρελικό πρόσωπο που δεν ενθουσιαζόταν στην ιδέα να γίνει η βιογραφία τη βιβλίο και ένα συγγραφέα που δεν ενθουσιαζόταν στην ιδέα να γράφει βιογραφίε. Είμαστε, ναι, αυτό είναι το καταπληκτικό. ήμασταν ναι. δύο πόλοι πολύ, πολύ διαφορετικοί. δημιούργησαν αυτό το βιβλίο που ναι. ήδη προκαλεί αίσθηση. Ναι. Αυτή η αίσθηση δεν ξέρω πώ θα είναι. Εγώ νομίζω θα είναι αρκετά μεγάλη. Ναι. Γιατί σχολιάζω πράγματα, μιλάμε για ανθρώπου. Ε, φαντάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα τη Μαρινέλα ή καθένα μα, mm. α πούμε, μιλάτε τώρα εσεί ξέρει Μαρινέλα, ξέρει την τη Μαρινέλα, κάποια πράγματα που ενδεχομένω είδατε στο σπίτι τη που εμένα μου διαφεύγουν. Εγώ ξέρω μια συγκεκριμένη ε, φόρμα τη Μαρινέλα. Mm -hmm. Βέβαια, μέσα από τη συγκουβέντα, βέβαια, εγώ είμαι και φιλιαρό άτομο, και οι δυο μιλούσαμε πολύ, άσε που δεν ακούγαμε και καλά. Και η Μαρινέλα έχει πρόβλημα ακούη και εγώ πρόβλημα ακούη. Οπότε άλλα λέγαμε, άλλα καταλαβαίνουμε και αυτό έχει ενδιαφέρον. Γενικά με μένα, άλλα λέω, άλλα καταλαβαίνουν. Καταλάβατε, έχω αυτή τη. Δεν καταλάβατε μάλλον. Υπάρχει αυτή η χαρά ότι δεν καταλαβαίνει κανεί περίπου τι λέω. ή στο περίπου μάλλον είμαστε. Θυμάμαι η μητέρα μου που. Ναι, δεν μπορεί να πανιάσει άνθρωπο να μιλήσει. Μιλάω εγώ συνέχεια. Θυμάμαι που έλεγε Μάνα, μα κόσμο πώ σε καταλαβαίνει. Ούτε μάναμε μάνα Και στο σπίτι μα, ίσω γι' αυτό μιλούσαμε μόνο με δευτερεύουσε προτάσει. Οπότε και εκεί δεν καταλαβαίνόμαστε. Άλλα έλεγε λίγο πατέρα μου, άλλα έλεγε η μητέρα μου, άλλα έλεγε εγώ, περάσαμε θαύμα. Άρα, πώ θα χαρακτηρίζατε αυτή την Είναι μια περίπου, μια μάλλον βιογραφία, η βριτική... Καλά, αυτό είναι μια περιπέτεια ολόκληρη. Με περιπέτεια. Πώ υπήρχε ένα τραγούδι του Χατζηδάκη, το θυμάσαι. Το λέγε Βουγιουκλάκη. Το μια περιπέτεια στη Βόρεια Καρολίνα. Αν ξέρει πολύ ναι. καλά. Ναι. Βόρεια, νότια, το Βόρεια, νότια ναι. Βόρεια-νότια παντού. Βέβαια στη Βόρεια-νότια Καρολίνα. Ναι. Δεν πήγε κανεί βέβαια στην Καρολίνα. Αυτό μοιάζει με τι αδελφέ στα τάπα το Λαγκαδά. Ναι. Όπου το... Ναι. Κάτι γράφω εδώ. Κανεί δεν έχει ιδέα. Το Χατζηδάκη που είναι Λαγκαδά. Ούτε ο Σολομό που έγραψε του τείχου τότε το στην Οδόν ναι. Εγώ όμω ήξερα πολύ καλά το Λαγκαδά. Όπω και η Μαρινέλα ήξερε το Λαγκαδά. Να. Που συμπίπταμε. Γιατί όταν ήταν παιδί με τη μάνα τη και τον πατέρα τη πηγαίνανε στα γεωμετρικά λουτρά του Λαγκαδά. Εγώ όταν άρχισα να κάνω ένα ρεπεράζ για τι μέλισσε για να γράψω και ήθελα να μάθω πώ ήταν τα ύμα, τι καλούτρα πήγαινα πολύ τακτικά στο Λαγκαδά. Και είχε κατορρέε πισίνε και έδινα κάτι βουτιέ. Έβραζα εγώ εκεί μέσα. Τα γεγονότα στο βιβλίο αυτά είναι πραγματικά περιστατικά. Όλα. Ναι. Μα δεν είναι μυθιστόρημα. Δεν είναι το έκανα να μοιάζει με μυθιστόρημα. Mm -hmm. Και έτσι την έχω σαν ηρωίδα δικιά μου. Στη διαδικασία της συγγραφής, ναι. μετά από τόσα χρόνια που είστε φίλοι, μάθατε και πράγματα που δεν γνωρίζατε για την φίλη σας τη Μαρινέλα. Τα κουτσομπολιά δεν με ενδιαφέραν καθόλου. Ή λέγαμε και πράγματα, τα οποία πιστεύω ότι δεν έχουν θέση να μπουν στο αυτό το βιβλίο που γράφω εγώ. Ναι. Ε, κάποιοι θα πούνε «Α, δεν είναι έτσι, εγώ ξέρω». Όλοι ξέρουν κάτι, εννοείται. Ναι. Πάντα όλοι ξέρουν κάτι που δεν ξέρουν άλλοι. Και ξέρουν σίγουρα. Έτσι νομίζουν. είμαι Με σιγουριά, κόβουν το κεφάλι. Καταρχά, πότε γεννήθηκε. Ήταν ένα μεγάλο μυστήριο. Πότε γεννήθηκε. Πριν την Κρυμαία, μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το 1897. Πόσο χρονών είναι. Λέω, είναι αυτό. Αυτή σβήνει το κοντέρ συνέχεια. Είναι. Εσείς δηλώνετε... η ίδια ότι... λέει ότι γεννήθηκε το 1800 yeah. και θα λέω, το 1938. Μάλιστα. Ε, και εγώ γεννήθηκα το 1947. Ξαναλέω, ήταν κάτι που σας εντυπωσίασε, που Αρχίσαμε ανακαλύψατε εγώ πάρα πολύ επιφυλακτικό. Ε, είχαμε αρχίσει το 2021 αυτή την ιστορία. Ναι. Για τρει μήνε. Και πάλι τότε τρώγαμε το σκασμό τα μεσημέρια. Το περίεργο είναι και πάλι μπα... ότι εγώ σηκώνομαι αργά. Ξυπνώ αργά γιατί κοιμάμαι και πολύ αργά. Οπότε την ώρα που έπαινα εγώ καφέ, η Μερινέλη εμφανιζόταν με φαγιά. Ήθελε να φάει, ήθελε να πηγαίνει σκοθεί από τι τέσσερι. Που και τα μαγειρεύει. Όχι. Απαραίτητα. Ναι. από τι τέσσερι η ώρα. Λέει, τι κάνει για να είσαι αυγά. Άρα, σα λέει η Τζορτίνα, η κόρη τη Μαρινέλα ε, Μαρινέλλα, κύριε Ξανθούλη. Για θέλω... μέρε θα γενέθλια. Γιατί και η Μαρινέλλα, όπω και να το κάνουμε, έχει και αυτή γενέθλια. Ναι. Λοιπόν, η Όρθα, δεν ξέρω ακριβώ ποια χρονολογία. Ε, έρχεται η κόρη τη και μου λέει: Πρέπει να κάνετε ένα βιβλίο για τη μαμά. Λέει: Ο Κουσταντιά, άκουσε βιβλιάριο. Λέει: Σε ανοίξει βιβλιάριο, ευχαρίστω. Έτσι και αυτό και έχει άνοιγε παλιά. Λοιπόν, όχι, μου λένε βιβλίο, βιογραφία. Εγώ βιογραφία. Μου λέει: Υπάρχουν θαυμάσει. Και μάλιστα μίλησα για ένα πολύ ωραίο καλό βιογράφο και σπουδαίο δημοσιογράφο, το Φόλι τον Επέργη. Ναι. Που είναι διευθυντή στα μουσικά τη ναι, σερ, τώρα, ναι, ναι. τώρα, ναι. Είχε κάνει μια πολύ ωραία βιογραφία τη Άννα Μούσχορη. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Και λέτε, δεν, εγώ δεν κάνω γι' αυτά και τα λοιπά. Μετά τι έγινε. Ε, μετά το δεν κάνω, δεν κάνω, μπορώ, δεν μπορώ, εσύ ξέρει, εγώ δεν ξέρω και αν με Ε, λέω, έλα. Τι πω, μην έρχεσαι. Η Μαρινέλα ήθελε δηλαδή και αυτή. Η Μαρινέλα, ναι, ήθελε. Δεν ξέρω ακριβώ τι είχε στο μυαλό τη, αλλά έτσι αρχίσαμε να μιλάμε. Σα εξήγησε γιατί ήθελε. Εγώ, εσάς... εντάξει, επειδή να ακούω αυτά όλα, δε... Ούτε η Μαρινέλα είχε σκοπό να καθίσει και να μιλάει εκατόρυνση για τον Κατζατζίδη και για το πώ παντρεύτηκε το Βασκόπουλο που δεν με φορούσε εμένα καθόλου. Και λοιπόν, τι με ενδιέφερε. Με ενδιέφερε, με ενδιέφερε, εφόσον πια μπήκα σε, μία, ε, σε ένα πρόγραμμα, ότι πρέπει να γράψω και την ιστορία τη ζωή τη. Γιατί είτε μ' άρεσε εμένα ο Βασκόπουλο, είτε μ' άρεσε ο Τάδε, έπρεπε εφόσον ήταν σύζυγό τη και έζησε με αυτόν τον άνθρωπο, τραγούδισε τραγούδια του, τραγουδίσαν, συνεργαστήκαν Οκτώ χρόνια ζήσαν μαζί. Με τον Βασκόπουλο. Βεβαίω. Έπρεπε να υπάρχει και αυτό. Αλλά έπρεπε να υπάρχει και όλο αυτό που κάνει τη Μαρινέλα. Εμένα αυτό με ενδιέφερε. Νομίζω ότι η Τζορτίνα με τον, με τον uh, Βοσκόπουλο μεγάλωσε. Ναι, η Τζορτίνα είναι Στρεπιέρη. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλλά μεγάλωσε στερπιέρι. με τον. Uh... Τα λέω το ναι. Η οικογένεια που λέμε του Βασιλιά Γενιά αυτή ήταν στην κυρολεξία. Αυτό... Γι' αυτό και η κυρία Στρεπιέρη, ναι. όταν άκουσε ότι ο, ο γιο τα με τη Μαρινέλα, έπαθε. Κολούμπρα. Και λέει Βρεγόρι με τη Μαρινέλα, δεν μπορούσε να το με τη Δούκησα. Νόμιζα ότι το δόκι είναι τίτλο. Ναι. Η, 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 οποία η γιαγιά τη κόρη τη Μαρινέλα, δηλαδή η, η μητέρα του τότε ναι. συντρόφου τη, ήταν αριστο, τη αριστοκρατική αυτή. Και αριστοκρατική δεν γινόταν. Στα νάρκα η Ήταν ταινίστρια, μένα, ναι. με φιλενάδα τη Φρεντερίκη και λοιπά. Και, φοβερή ταινίστρια και πέρα μέρο του Ολυμπιακού Αγώνε. Οπότε η θα τη έκανε πιο γκράτη. Τι λοιπόν, σου λέει, φαίνεται είναι τίτλο να πάρει μια δούκησα. Μια μαρινέλα μας. δεν μα Όχι. Όλο αυτό που μου εξηγείτε, που μα περιγράφετε, η επιμονή τη Μαρινέλα για το βιβλίο από εσά, μου θυμίζει. Ναι. Διέβαζα στην βιογραφία που έγραψε ο Θανάσης Λάλα για τον Καζατζήτη, <Καζατζίδη> το θηρίο ανήμερο. Υπάρχει φυσικά ένα κεφάλαιο ολόκληρο για τη Μαρινέλα. Ε, που... Πώς και υπάρχει. Που έλεγε ο Καζατζήδη ότι ό,τι έβαζε στο μυαλό τη δεν μπορούσε να το, δεν μπορούσε να το αρνηθεί. Μα η Μερινέλα ήταν το ισχυρό σκέλο. Αυτό ήταν η φωνή. Τώρα φαντάζεσαι τη Μερινέλα 10 χρόνια να κάθεται στον, κανα... στον καναπέ, θα έλεγα. Στην καρέκλα. Ο άλλο να τραγουδάει τα το... κουμπλέ και άντε να έρθει το ρεφρέν να συναντηθούν οι δύο φωνέ. έβγαινε και η Μερινέλα από εκεί. Ε, δεν είναι έτσι η Μερινέλα. Η Μερινέλα ήταν η φέστιο. Πάλι καλά που δεν έγινε καμιά έκπληση να το φάει τον άλλον η λάβα. Ναι. Αλλά υπήρχε πάντα μια βαθιά σχέση με αυτού του ανθρώπου. Και γι' αυτό η Μερινέλα ήταν μέχρι το τέλο μαζί του. Έλεγε... Και έχει πολύ καλή σχέση και με την. Βάσου Καζατζίδη. Και με τη Βάσου Καζατζίδη, βέβαια. Νομίζω μετά ο χρόνο του ξαναέφερε κοντά. Πάντω έλεγε ο, ο Καζατζήδη, δεν έχω προλάβει να διαβάσω το βιβλίο γιατί μόλι βγήκε, ότι ε, καταλάβαμε ότι ήρθε το τέλο, αλλά η Μαρινέλα μου είπε θα με παντρευτεί και παντρευτήκαμε ενώ ξέραμε ότι θα χωρίσουμε σύντομα. Και του λέει ο Λάλα, καλά, αφού καταλαβαίνατε ότι δεν πήγαινε άλλο η σχέση, γιατί παντρευτήκατε, γιατί ό,τι βάζει η Μαρινέλα. Στο κεφάλι τη δεν μπορεί να την σκέψει. Αυτή είναι φανείς. η εκδοχή ναι. Η Μαρινέλα δεν ήταν τόσο από ό,τι μου έχει πει του νηφικού και του γάμου. Ήταν, ε, ήξερε τον εαυτό τη. Ήταν ελεύθερο άτομο κλπ. κλπ, κλπ. Βέβαια με αυτόν τον άνθρωπο ήταν 10 χρόνια. Παντρευτήκαν το 1964 και σε δύο χρόνια χωρίσαν. Πίστευαν δηλαδή ότι με το γάμο θα αναθερμάνουν τι σχέσει του. Είχαν χωρίσει και άλλε φορέ πιο μπροστά. Για διάφορου λόγου. Αλλά είναι αυτό που λέω και εγώ. Επειδή είχαν τραγουδήσει μαζί και του Χατζηδάκη το όλο το κουρασμένο παλικάρι. ήταν ένα δισκάκι 45 στροφών, το είχα αγοράσει εγώ μάλιστα. Το είχε... Έκανα την παράκαμψη και το ήθελα με τη Μούσχουρη που το έλεγε στο φεστιβάλ τραγουδιού τη ΕΡΤ. Αλλά δεν υπήρχε γιατί η Μούσχουρη ήταν σε άλλη εταιρεία. Είχε βγει έξω να κάνει τη διεθνή καριέρα. Και εγώ τι να κάνω. Το αγόρασα με τη Μαρινέλα και τον Καζαντζή. Διεύθυνε πάντω ο Χατζηδάκη. Λοιπόν, το κουρασμένο παλικάρι ε, απέκτησε και ένα κουρασμένο κορίτσι. Οπότε δυο κούρες μαζί. Ναι. Διηγείται και ένα άλλο περιστατικό ο ότι πήγε να αγοράσει ένα εξοχικό κάπου στη Βέρεια και η Μαρινέλα του λέει, ενώ πήγε μαζί του, θα μείνω στο ζαχαροπλαστείο, πήγαινε με τον Μεσίτη και τον δικηγόρο. Και αγοράσε θα... το ζαχαροπλαστείο. Και όχι, το περίμενε εκεί και όταν γύρισε και της είπε θα το πάρω, του λέει μην περιμένεις να με κλειδώσει, ότι εγώ θα μείνω εδώ λοιπόν, και, δεν και δεν θα αρμεγω αγγελάδες κτλ. Ότι ήξερε που ήθελε να πάει. Βεβαίω. Ήθελε να κάνει καριέρα. Και όταν αυτό είπε: Εγώ δεν ξανατραγουδάω. Όταν έγινε ένα επεισόδιο και μια λολή πέταξε ένα κομμάτι γυαλί που του πέρασε η Λοξά, την ώρα αυτό είχε σκύψει να μιλήσει τη Μαρινέλα. Και έφυγε το γυαλί. Φτύπησε πάνω στο τσακίρι και έφτιαξε. Ένα Πήγε και καρφού. Άλλοι λένε: ήταν γυναίκα, αλλά άντρα τέλο πάντων. Όχι. Okay, ναι, ναι. Τώρα πα να βρει ποιο είναι άντρα, ποια είναι η γυναίκα. Ναι. Έπεσε εκεί το, το, το γυαλί μπουκάλι, και πήγε ναι. και καρφού 5 πέντε πόντου στον τοίχο. Δηλαδή, καταλαβαίνει. Πέντε πόντου μέσα στο κεφάλι του Καζαντζήτη τον σκότωσε. Ναι. Οπότε αυτό είπε: Στοπ, σταματώ. Δεν ήθελε τη νύχτα έτσι κι αλλιώ. Γιατί πηγαίναν τότε εκεί κάτι μάγκε, κάτι κουραδόμαγκε, με στιλέτα κάναν να σου πω μαγκέ τη εποχή εκείνη. Ναι. Και αυτά δεν του πηγαίναν καθόλου. Σα είπε η Μαρινέλα, σα διηγήθηκε αυτό το να σηκωθεί από την καρέκλα αν πάντα σκοτώνονταν από την καρέκλα. Τώρα μην τρελαθούμε, δεν ήταν συνέχεια. Κάτι ξεμούδια. γιατί εγώ είμαι έτοιμο να σκοτώ από την καρέκλα, όχι Μαρινέλα. Λοιπόν, αλλά το πνεύμα και το κλισέ τη λαϊκή τραγουδίστρια ήταν να κάθεται δίπλα στον τραγουδιστή. Ο άντρα ήταν αυτό ο προβεβλημένο και να μπαίνει στα ρεφρέν. Όπω ήταν τότε τα ζευγάρια. Ρία Νόρμα, Περπινιάδη, Ρία Κούρτη, Γαβαλά, ξέρω εγώ ποιο άλλο. Μόνο η Μέρλιντα ήταν όρθια. Η Μέρλιντα ήταν όρθια και έκανε και μάμπα, έκανε διάφορα χορευτικά. Ναι, ναι. Αυτοί ήταν οι αριστοκράτη του Μπουζουκιού. Όλοι έλυθαν στο περιθώριο. Ναι. Ο Χαζατζήδη βεβαίω ήταν άλλου είδου. Απηχούσε στην φωνή των μεταναστών, στου καημού τότε, όλη τη Ελλάδα που έφυγε εδώ, πήγαινε εκεί στη Γερμανία κυρίω. Στους Βελγίου, τη το Έστα τραγούδισε κλπ. Και βέβαια πάντα απολογητικό στη μάνα. Όλα τα τραγούδια, τα περισσότερα ήταν μια απολογία στη μάνα. Μεγάλη σχέση με τη μάνα. Η αισθημανή ήταν. Η ναι, αισθημανή, ναι, η οποία μάλιστα έλεγε πάντα μόνο ναι. η μάνα είναι αυτή που διεκδικεί πραγματικά όλα τα καλά αισθήματα. Διηγήσετε μέσα, σα διηγείτε Μαρινέλα τη συγκάτοικη. Συ... Ναι, ναι, ναι Τη συμβίωση με Καζατζίδη και τη μάνα Καζατζίδη. Δεν θέλω να το σκέφτομαι εγώ τουλάχιστον καθόλου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βέβαια, τότε ήταν κοριτσάκι. Ήρθε στην Αθήνα πρώτη φορά, δεν ήξερε κανέναν. Την πήρε αυτό από τη Θεσσαλονίκη, την έφερε εδώ, έδωσε εγγύηση στου δικού του ότι εμεί είμαστε μια οικογένεια, είμαστε κι εμεί. Στου δικού τη. Βεβαίω. Ναι. Τουρκομερίτε ναι. έχουμε μπέσα. Μπαμπά μου ήταν πόντιο, η μάνα μου καραμαλού, mm -hmm. καπαδόκησα δηλαδή. κυρία Θεό κορέστηκε αυτή αυτή, ηγεσθημένη. Θα το φροντίσουμε το κορίτσι σαν να το, το έχουμε εκεί μέσα, Βασίλισσα. Την το... ήθελε τη Γεστημανή. Τώρα τη Βασίλισσα ήταν ακριβώ, ναι. Την ήθελε η Γεστημανή τη Μαρινέλα. Όχι, κανένα δεν ήθελε η Γεστημανή. Την ήθελαν με τον τρόπο τη. Στη θέση τη. Ναι. Ε, αυτό το πράγμα ξέρει τώρα. με μια τέτοια εκρηκτική προσωπικότητα τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Καταπιεζόταν. Ε, μάλλον, φαντάζομαι, ναι. Αυτό που ήθελα σημειολογικά να σα ρωτήσω και αν το ανακαλύψατε στο βιβλίο ή αν το λέει η Μαρινέλα. Εάν δεν εξενδονιζόταν το γυαλί εκείνο το βράδυ. Εάν ο Καζατζίδη δεν παρέμεινε. Παρατουσ... Θα έφευγε πάλι. Δεν υπήρχε παρέμβαση. Δεν θα μείνει εκεί μια δεν ζωή στην καρέκλα. Ήταν δυστεριστημένο με όλο αυτό τον κόσμο που κουβαλιόταν εκεί. Ναι, όχι, η Μαρινέλα. Εάν η δεν Μαρινέλλα... χώριζε με τον Καζατζίδη, θα Θα, θα γινόταν η Μαρινέλα. Κοιτάξτε, που λέει για η Μαρινέλα, α, τα τραγούδια που είπε δεν είναι αυτά, όπω είπε η Μοσχολή, πραγματικά η Μοσχολή πήρε τη μερίδα του Λέοντο. Στα ωραία τραγούδια, ω συνθέτη, καταπληκτική τη γράψαν τραγούδια και στη Μαρινέλα γράψαν. Αλλά η Μαρινέλα, αν δεν τα έλεγε αυτά, δεν θα ήταν η Μαρινέλα. Μπορεί να πει και τα άλλα, μπορεί να πει και αυτά. Αυτά που λέει η Μαρινέλα, έτσι όπω τα λέει, δεν μπορεί να τα πει καμιά. Γιατί η Μαρινέλα, όπω αυτό είπαμε, είναι οπτικό-ακουστικό φαινόμενο στην κυριολεξία. Εγώ α πούμε. Δεν με καθόλου αυτά τα τραγούδια. Αλλά όταν άκουγα τη Μαρινέλα και όταν έβλεπα τη Μαρινέλα, ζαλιζόμουν. Είναι πιο σπουδαία η Μαρινέλα από τα τραγούδια τη. Αχ, δεν το συζητώ. Το ξέρει. Φαντάζομαι, ναι. Σαν περσόνα τουλάχιστον. Τη αρέσει ή την πληγώνει αυτό. Δεν ξέρω καθόλου. Αυτό το ξέρει μόνη τη. Ναι. Θέλει να τραγουδάει, βεβαίω. Γιατί έχει ωραία φωνή. Ναι. Ξαναλέω. Εάν ο Καζαντζίδη ε, δεν χώριζε από τη Μαρινέλα και δεν έφευγε από τα κέντρα. Ε, τώρα αυτό ποιο το ξέρει. Αυτό Πώς που το... λέμε είναι Kismet, να το πω έτσι. Ναι. ναι. Άρα ο χωρισμό ήταν το έναυσμα για να. Ξέρετε, πάντα το ένα φέρνει το άλλο. Να. Ο χωρισμό ξαφνικά βρέθηκε στον Άσο. Γιατί όλοι θέλαν τον Καζαντζήδη, δηλαδή σου λέει τώρα το ρεφρέντο σε γκόντα του Καζαντζήδη. Εντάξει, έλα να πει: Αν θες κανένα τραγουδάκι. Βρίσκεται όμω ένα καλό Άγγελο εκεί, ο Γιώργο Χατσαρό. Την παίρνει τη Μαρινέλα, η οποία έχει ανάγκη βέβαια η γυναίκα να δουλέψει, γιατί έπρεπε να ζήσει. Από Ήταν μαζί, αλλά ήταν μία τσέπη. Αυτό τονίζει η Μαρινέλα. Δεν ήταν δύο τσέπε. Ο Καζαντζίδη έπαιρνε τα λεφτά. Η Μαρινέλα έπαιρνε ένα χαρτζελί. Τότε παίρνει δεν ξέρω πόσα. 300 και 400 500 και όταν κάνανε τα δισκάκια αυτά. Πολλά τραγούδια. Τα οποία μπαίνουν μέσα ρίχναν 10 τραγούδια. Ήταν mm. και πολύ καλή μουσική και η Μαρινέλα και ο Καζαντζίδη κολούσαν και βγάζανε σωρό τραγούδια. Α πούμε την έβαλα εγώ έτυχε να έχω ένα τραγούδι που λέγεται Κωνσταντινούπολη, ωραία πολιτεία Κωνσταντινούπολη και λοιπατόλιο Καζαντζίδη. Με τη Μαρινέλα. Μαρινέλα το καθόλου. Γιατί παίρνουν μέσα και γράφαν συνέχεια. Κύριε Ξανθούλη, η Μαρινέλα, όσο τη γνωρίζω, είναι ένα πολύ ιδιωτικό και διακριτικό άτομο. Εξού α, και ο Καζαντζίδη αυτό το βιβλίο του, του Λάλα λέει ότι είναι μια κυρία με κάπα κεφαλαίο. Δηλαδή και με το χωρισμό από τον Καζαντζίδη. Λέει αυτό, τα λέει μετά. Ναι. Πιο μπροστά είπαν άλλα λόγια. Εννοείται. Ο πάνω στην έξαψη λε και λόγια τα οποία μετανιώνει μετά. Ναι. Φαντάζομαι. Και με το χωρισμό από τον Βοσκόπουλο δεν ακούστηκε το παραμικρό. Στο Βοσκόπολο, Μη... με συγχωρείτε, έχει μια θολούρα. Ναι. Όλη αυτή η περίοδο, γιατί η Μαρινέλα τότε έκανε πολύ σπουδαία πράγματα. Κάνει το Ressortal. Πηγαίνει στην Αλβανία. Στην Αλβανία δεν είχε μπει μίγα τότε. Ο Κρήτα, που ήταν ο πράκτορα, ο καλύτερο καλλιτεχνικό πράκτορα που πέρασε από την Ελλάδα. Αυτό λέω, αν είχαμε πρωθυπουργό τον Κρήτα, τώρα θα έπρεπε να ήμασταν στο Γάνγκη ποταμό η Ελλάδα. Πανέξυπνο και ήξεραν να τακτοποιεί τα πάντα. Λοιπόν, ανοίγουν οι πόρτε για πρώτη φορά στην Αλβανία με συγκρότημα Μαρινέλα. Και πηγαίνει η Μαρινέλα μαζί με τον Κώστα Καράλη, ξέρω εγώ με τον μου, του Παπαθεοδόρου, που ήταν και ο παραγωγό τη και αυτά, και με άλλου σπουδαίου μουσικού, πηγαίνω στην Αλβανία του Χότζα, παρακαλώ. Ο Χότζα θα γράψει μέσα στο γράφω και μέσα. Έχει ένα κείμενο για τη Μαρινέλα Θαυμασμού. Με τον τρόπο του. Εγώ γέλασα βέβαια πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Δεν πήγαινα να τη δει τη Μαρινέλα όταν έδινε στην αυλή, γιατί φοβόταν αυτό που βγαίνει με τον Βασκάνουν. Οπότε ήταν στο σπίτι και το έβλεπε με, άλλη, με ειδική σύνδεση. Ναι. Αλλά ναι, την προκλούθησε. άρα η θολούρα με το βοσκόπουλο που έγκυται. Η θολούρα έγκυται ότι μένα σε ένα σπίτι είχα αγοράσει το σπίτι τη Βλαχοπούλου, η Μαρινέλα στην Κηφισιά. Ένα μεγάλο. Εγώ όταν το είδα, λέω: αυτό είναι σαν το Ικα. Σαν Ικα έμοιαζε. Πώ είναι το Ικα, έτσι ακριβώ. Αλλά εν με, μετά το γκρέμισε και έκανε ένα άλλο. Αυτό που ζητώ, αυτό, που α, αυτό ήταν το σπίτι τη Βλαχοπούλου. Αυτό ήταν μεγάλο οικόπεδο και ήταν το σπίτι τη Βλαχοπούλου. Mm. Το Ικα τη Βλαχοπούλου που λέω Λοιπόν, το αγοράσαν αυτό με το Βοσκόπουλο, μετά, όταν χωρίσαν βέβαια, από ό,τι ξέρω, του έδωσε τα λεφτά και κράτησε η Μαρινέλα το μερίδιό τη. Ναι. Και η ζωή προχώρησε. Και... Λοιπόν, μέναν πάρα πολλά άτομα 15, άτομα, 15 άτομα. 15 άτομα. Τη Μαρινέλα με την μαρινέλα, κόρη μαρινέλα Με την κόρη τη. Αδερφή τη, φαντάζομαι. Όχι, αδερφή δεν έμενε. Με την νταντά τη κόρη. Γιατί έλειπε η γυναίκα και κάποιο το παιδί. Τη BBC, το πω έτσι. Την ε, τη μάνα του Βοσκόπουλου, τον μπαμπά του Βοσκόπουλου, μια αδερφή του Βοσκόπουλου. Τα το 15 προ... αδερφή του Βοσκόπουλου. Τώρα ξέρω εγώ πώ είσαι μέσα. Μια μαγείρισα, μια έτσι, μια αλλιώ. Η Μπερνέλα δούλευε συνέχεια. Μόνο με το χαντζή που κάνανε όλα αυτά τα πράγματα τότε γινόταν. Υπήρχε λέτε, ο ανταγωνισμό, Ας πούμε. Και υπήρχε και ανταγωνισμό. Ναι. Ναι. Μαρινέλα... Παρόλο που και οι δυο τότε, ισότιμα τουλάχιστον για του μαγαζάτορε, σήμαιναν πάρα πολλά. Ήταν τα μεγαλύτερα ονόματα και τα μεγαλύτερα μεροκάματα, φαντάζομαι. Η Μαρινέλα παντρεύτηκε δύο τραγουδιστέ. Δύο τραγουδιστέ. Ναι. Και ο άνθρωπο, α πούμε, με τον οποίο έκανε παιδί. Ε, ο δεν ο είχε σχέση. Ο Σερπιέρη ήταν ένα μεγάλο επιχειρηματία. Ε, ναι. Ε... ναι. Ήταν αυτή τη μεγάλη οικογένεια και, ναι. λοιπά, και, λοιπά, και λοιπά. Εγώ τον γνώρισα. Ήταν ένα πάρα πολύ σπαθή άνθρωπο. Η Δε Μαρινέλα, αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι πάντα είχε σχέσει με όλου του ανθρώπου. Ναι. Και που χώρισε. Πήγαινε του Βοσκόπουλου, ίσω. Το Σερπιέρ, γιατί δεν τον παντρεύτηκε, αφού έκανε παιδί μαζί. Του. Έχω την εντύπωση ότι κάπου εκεί σκόνται αυτή η οικογένεια του Λόγω τη οικογένειά του. Ναι. ναι. Έχω αυτή την αίσθηση. Ήταν ήδη πεντρεμένο και νομίζω και ένα γιο. Το παιδί αναγνωρίστηκε όμω από την Φεβαίως. αρχή κανονικά. Και Α... η Τζορντίνα κουβαλάει αυτό και το λαϊκό τη Μαρινέλα, όλο αυτό τον αυτορμητισμό, τη ζωντάνια, αλλά αν θε και το γαλάζιο υπάρχει. Να. Μια φινέτσα πολύ διαφορετική. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι ότι από όσο ξέρω τη Μαρινέλα και από όσο βγαίνει προ τα έξω, είναι ένα πολύ διακριτικό άνθρωπο που δεν τη αρέσει να δίνει δικαιώματα, Όχι. δεν τη αρέσει να είναι διάφανη. Όχι. Πώ, α πούμε, μπήκε στη διαδικασία να γίνει αυτό το βιβλίο όπου. Ε, Πήρε πολύ φορσία η Μαρινέλα, ήταν πολύ προβεβλημένο άτομο. Όχι, δεν ήταν. Γιατί όταν παντρεύτηκε η Μαρινέλα, μα θυμάμαι, μέσα στη δικτατορία τότε, όταν δούλευε στην εφημερίδα. Ναι. Γινόταν ο χαμό. Πήγαιναν τότε τα συνερχεία, έμενε τότε τη συνεστηδάματο, το παγκράτη. Όταν παντρεύτηκε το Βοσκόπουλο. Όταν παντρεύτηκε το Βοσκόπουλο. Ναι. Κάποιο του φύριξε και γινόταν απ' έξω, το έλα να δει. Τότε ξέρει δεν υπήρχαν και πολλέ ειδήσει. Ναι. Δεν είχαμε την υπερπληροφόρηση που έχουμε σήμερα. Δεν φανταζόταν, δεν την ενοχλούσε όλο αυτό που. Γίνεται τώρα και θα γίνει για την προβολή του βιβλίου Όχι. ή για να δημοσιεύσει από, από τη ζωή τη, από περιστατικά τη ζωή τη. Αυτά που περιγράφω εγώ είναι σαν να καθίσαμε δύο άνθρωποι και μιλούν την ώρα που τρώνε. Και, και μέσα εκεί λέμε κάποια πράγματα. Υπάρχει και ένα φωτογραφικό υλικό, 50 ναι. τόσε φωτογραφίες που τέλο πάντων αντιπροσωπεύουν όλη αυτή την περίοδο τη ζωή τη. Άρα, ξεκινάει η Μαρινέλα, έρχεται σπίτι σας καθημερινά σχεδόν δύο φορέ την εβδομάδα, τρει φορέ την εβδομάδα. Τρώτε. Με κατορέ κατσαρόλε, τέλειε συσκευασία. Ναι. Τρώτε. Και εμεί βέβαια, δεν συμμετείχε μόνο η μην το πω έτσι δηλαδή. Και εμεί κάτι ξέρουμε. Και εμεί την οικοκυριό έχουμε, ναι. Και ε, με το φαγητό, ε, κουβέντα, συζήτηση που πήγαινε πολύ σοβαρά. Όπω γίνεται ώρες? πάντα, ναι, με δύο καλού παλιού φίλου. Ναι. Και η ώρα του καφέ και μελαγχολούσαμε και λέγαμε και πράγματα πολύ προσωπικά δικά μα. Και εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου τα κουτάλια, γιατί ξέρει, όπω κατάλαβε, το, Έχω μια φλιαρία. Και αυτά ε, τα μεσημέρια πόσα ήτανε. 35. 35 μεσημέρια. Και φάγαμε μια στρακοστή υπέροχη. Και σας είπε ποτέ, Γιάννη, αυτό δεν θέλω να το βάλουμε στο βιβλίο. Ή... Εγώ έλεγα πολλά, πολλές φορές. Ας πούμε, ο άνθρωπος, ο Μέντορας της, ήταν ένας πολύ γνωστός που τον ήξερε όλη η Αθήνα. Τον έχουμε με φωτογραφία μέσα, αλλά εγώ δεν τον κατονομάζω στο mm -hmm. στο βιβλίο. Ο άνθρωπος που τη βοήθησε αυτό γύρι... Αυτός που πίστεψε στη Μαρινέλα και πια αρχίζει να γίνει τη Μαρινέλα που ξέρουμε. Ναι. Φεύγει με την, κατζα... την Καζαντζηδίκη ή από, τα... από, την προηγούμενη Άβρα αν θέλετε, ναι. και μπαίνει πια σε μία άλλη φάση. Εκεί θα λέγατε εσείς ως συγγραφέα και βιογράφος πια της Μαρινέλας ότι έγινε η Μαρινέλα. Νομίζω πως ναι. Η Μαρινέλα που ξέρουμε. Η show woman. Και η show woman και όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Το οποίο δεν ξέρω ακριβώ να το προσδιορίσω. Διέβασε το βιβλίο πριν τυπωθεί. Εκαν... Εγώ τη έδινα φίλο προ φίλο. Τώρα αν το διάβασε δεν ξέρω καθόλου. Αλλάγες. Κότα κεφαλιού τη που λένε. Αλλαγέ έκανε. Όχι απλώ. Να μου πει κάτι ότι δεν είναι σωστό αυτό το όνομα. Είναι και ίσω νομίζω κάπου λίγο μπερδεύουμε. Εγώ όμω τα αφήνω η θελημένα έτσι. Του δρόμου τη Θεσσαλονίκη που μεγάλωσε. Αλλού του λέω ότι είχαν άσφαλτο, αλλού είχαν ε, λάσπη. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου όμω. Ναι. Ποιο θα λέγατε ότι είναι το κομμάτι της ζωής της Μαρινέλλας που την πόνεσε ή την πονάει ιδιαίτερα. Νομίζω ότι η Μαρινέλλα θέλει μαρινελα θελει ακομη το φως. Να το πω έτσι. Θέλει το φως. Θέλει να είναι στη σκηνή. Θέλει το φως. Διαφορά πια ότι έχει ενδώσει και στο μεσημέρι. Έφυγε από το φως το τεχνητό της νύχτας. Mm -hmm. Αλλά νομίζω ότι το θέλει ακόμη. Γιατί αισθάνεται ότι μπορεί. Αλλά από ό,τι μου λέει και στο τέλο, όταν θα φύγω, δεν θα το παρίδησει κανεί. Την βλέπετε διαφορετικά τώρα μετά το βιβλίο, Όχι καθόλου. Καθόλου. Απλώ τώρα είμαστε σαν το αντρόκρινο τη Αγιαπρασκευή που λέω και εγώ. Δηλαδή. Και γυρνα... <laughs> Αυτή είναι μια έκφραση που τη λέγαμε στα δικά μα τα μέρη. Ναι. Στη θράκη και πάνω. Ναι. Και γυρνάμε σε κανάλια, σε αυτά. Λέω πια θα γίνουμε δίδυμα. Θα νομίζουν ότι είμαι. Κανένα χαμένο παιδί που εμφανίστηκε τώρα στα κανάλια όταν πηγαίνετε και λέτε για το βιβλίο σα. Τα α... κανάλια λέει, Εγώ πηγαίνω. Ναι, Μαρινέλα αυτοί. δεν πηγαίνει. Και διηγήστε ιστορίε από τη ζωή τη και τα λοιπά. Το βλέπει, το παρακολουθεί. Φαντάζομαι, ναι. Αν δεν σα παίρνει μετά και σα λέει. Α Ας πούμε πριν από λίγε μέρε ήμουν στην ΕΡΤ. Ναι. ναι. Όπω τέχνω στο Σάρι να μιλάω από τη φλιαρία. Ε, μετά με πήρε, είπε. μου είπε μπράβο, είσαι καταπέλτη. Λέω ναι, και καταπέλτε θα έλεγα. Κύριε Ξανθούλη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτα τη στον Αλφα με τον συγγραφέα Γιάννη Ξανθούλη. Είναι η ιστορία της Μαρινέλλας, αλλά όπως τη βλέπω εγώ και όπως τη συζητήσαμε σε 35 γεύματα. Η Μαρινέλλα δεν ήταν τόσο από ό,τι μου έχει πει, του νηφικού και του γάμου. Ο χωρισμό ξαφνικά βρέθηκε στον Άσο. Γιατί όλοι θέλαν τον Καζαντζίνη. Η δε Μαρινέλα, αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι πάντα είχε σχέσει με όλου του ανθρώπου. Και που χώρισε, πήγαινε του Βοσκόπουλου, ίσω. Νομίζω ότι η Μαρινέλα θέλει ακόμη το φω. Αλλά από ό,τι μου λέει και στο τέλο, όταν θα φύγω, δεν θα το παρήδησε κανεί. Περιμένω την έμπνευση, δεν θα έρθει ποτέ. Όταν που πρέπει να γράψω, θα γράψω. Επιστρέψαμε στο αποψινό μα τέταρτο έτη στον Αλφα με τον συγγραφέα Γιάννη Ξανθούλη. Κύριε Ξανθούλη, το χιούμορ αυτό όλο που βλέπουμε, αυτό ο που σα χαρακτηρίζει, ε, το κληρονομήσατε, τα κληρονομήσατε από την οικογένειά σα, Κοιτάξτε, λοιπόν, νομίζω ότι ήταν μία άμυνα δικιά μου. Και από την οικογένεια, αλλά νομίζω ότι ήταν βασικά εφεύρεστη δική μου. Δεν, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ότι έχω χιούμορο, δεν ξέρω. Αμήνα σε τι. Δεν νομίζω ότι είμαι άνθρωπο τόσο ευχάριστο και. Αυτό ο σαρκοκυρινό δεν σημαίνει ότι είσαι το πιο ευτυχισμένο άτομο στον κόσμο. Το πει την ευτυχία, είναι πολύ σχετικό. Πάντω έχουμε πολλού κοινού φίλου που σα λατρεύουν και μου λένε κατά καιρού πάνω στην κουβέντα διάφορα για σα. Ο Τάκη η Σοφιά Ισπηράτου. Ε, άτομα έτσι πολύ αξιόλογα. Ναι, και άτομα τα οποία. Από διαφορετικέ εποχέ ήρθαν ναι. κοντά μου. Στην ναι. Σοφία Σπυράλου την ξέρω εγώ από το 1970. Με τον Τάκη κάνετε παραστάσει μαζί, του ε, γράφετε τα κείμενα. Συμπέσα. Ναι, συμπέσαμε, ναι. Κάναμε κάποια πράγματα. Ναι. Λοιπόν, άρα. Να, ένα αξιόλογο άτομο επίση, το οποίο ξεκίνησε από πράγματα που δεν φανταζόταν και έχει κάνει μια πρόοδο ασύλληπτη. Είχατε δει την παράσταση με τη Μαρινέλα, που ήταν οι δύο Μαρινέλε. Ναι, βέβαια. Συγκλονιστικό, το ότι ο Ζαχαράπη. Α, έφε... και περιγράφω κιόλα. Με αφωνάξα σε... να κάνω μια πρωτότυπη, έθινε η Μαρινέλη, μια πρωτοτυπία. Πρωτοτυπία, πρωτοτυπία. Ε, Κάτσε κι εγώ να κάνω μια πρωτοτυπία. Έβγαλε τη Μαρινέλη ότι είναι μια βασίλισσα τη ζούγκλα που ονομάζεται Ταρζανέλα. <laughs> και ο Τάκη ήταν αυτό που την απελευθέρωνε γιατί τη συλλάβαν κάποιοι άνθρωποι που κυνηγούσαν τε, 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 τη βασίλισσα. Και ονομαζόταν τάκι, τάκι, τρία τάκι μαζί. Ε, πρωτότυπο, πρωτότυπο το ακούει παραγωγός, ο παραγωγός, ο παραγωγό. Και Γιάννη, τι είναι αυτά που περιγράφει. Εγώ περιέγραφα και, και, ένα σκηνικό του Ναϊφ πίνακε του Ρουσό. Ο Ανή Ρουσό. Πώ θα τα κάνουμε λεφτά, εμεί θέλουμε να βγάλουμε λεφτά. Εσύ θα μα καταστρέψει, γιατί είχα και άλλα πράγματα μέσα. Του έβγαζε ότι πηγαίναμε με την Τραζανέλα, μετά έρχονταν στην Ελλάδα και πηγαίναμε στο πανηγύρι τη κάτω Παναγιά. Ένα σουρεάλ δεν μπορείς να φανταστεί και συναντούσαν του λατερνατζίδε από το λατέρνα αυτό, είχε και φιλότιμο και γινόταν και εγώ δεν ξέρω τι. Εν πάση περιπτώσει, ο Φασολή ήταν ο σκηνοθέτη. Ήρθε ο Φασολή, το διάβασε, γύρισε το μάτι του ανάποδα εννοείται. Και, μου λέει: Κοιτάξτε, θα το κάνουμε μια, μια, χαρά, μια χαρά. Θα πει αυτό το τραγούδι, αυτό το τραγούδι, το άνοιξε πέτρα, το κλείσε πέτρα. Και εκεί, 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 τελείωσε το πρώτο μέρο. Πάμε στο δεύτερο. Αυτό, 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 τελείωσε η κόλληση. Εντάξει. Εντάξει. Είπε η Μαρινέλα. Ναι. Αυτά ήταν όλε οι, προ... οι πρωτοτυπίε. Τίποτα. Γίνεται μια τη μεγαλύτερη επιτυχία, αυτό το τόσο προβλέψιμο πράγμα και μάλιστα πήρε και παράταση. Να. Και εγώ τι να πω, ξανά δεν μιλήσαμε για την Ταρζανέλα. Ήσασταν κλειστό παιδί. Ήμουν κλειστό και από μια ηλικία και μετά θα έλεγα ότι δεν πρέπει να με θυμάται κανεί καλά. Καθόλου μάλλον. Σα ήταν λίγο αόρατο δηλαδή. Αόρατο γιατί έγραφα έργα. Έγραφα θεατρικά έργα, ερχόμουν στην Αθήνα τακτικά. Για μένα η Αθήνα. Εγώ ήμουν πάντα Αθηνολάτρε. Παρόλο που τη Βορείου Ελλάδο, η Θεσσαλονίκη ήταν μόνο για να βγάλει τι αμυγδαλέ. Μάλιστα, όταν έβγαλε τι αμυγδαλέ μου, διέδιδε σε όλο τον κόσμο, γιατί μου και περίεργο παιδί, ότι υπάρχουν νεκροταφεί αμυγδαλών στη Θεσσαλονίκη και ότι οι δικέ μου αμυγδαλέ έχουν ένα μνημείο τεράστιο. Ε, και ο κόσμο ήταν τότε πιο αφιλή. Λέει αυτό είναι που είναι ζαβό, αλλά μπορεί και να λέει αλήθεια, Κατάλαβα. Άρα η πρώτη φορά που κατεβαίνετε Αθήνα είστε σε, σε ποια ηλικία. Έρχομαι να πεθάνω. Είμαι μια οξία νευρίτιδα, πολύ σοβαρή και με φέρνουν στον Ευαγγελισμό. Ηλικία. Ξέρω βέβαια την Αθήνα παίξω και ένα κατωτά, Θεωρητικά. Ηλικία. Ηλικία 15 χρονών. Και σα φέρνουν για να σα δείξω. Στον δείτε. Ευαγγελισμό. Τρίτη θέση, μέσω πολιτικού κλπ, κλπ με φέρνουν εκεί με 25 κρεβάτια. Η μισή πεθάναν, η μισή ζήσαν. Εγώ έζησα. Την πρώτη βραδιά που βγαίνω βέβαια, από το νοσοκομείο για να καταλάβει τι πρόκειται, βρισκόμουν την πρώτη βραδιά. Στο απόψε αυτό σχεδιάζουμε το Πυραντέλο, το θέατρο Αθηνών με τον Δημήτρη Μιράτη, βεβαίω, για να ακούσω τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ήμουν τόσο ενήμερο που μπορούσα θεωρητικά να σου περιγράψω όλη την Αθήνα. Άρα ισχύει αυτό που φαντάζομαι το παιδί στην Αλεξανδρούπολη που με τη φαντασία του και το τέτοιο ξέφευγε και έκανε εντελώ. Εντελώς, εντελώς, εντελώς. Διάβαζα πολύ ότι μπορούσα, φυσικά δεν ήμασταν καμιά πλούσια οικογένεια, σκέψω ότι το περιγράφω και σαν ένα βιβλίο. Δεν είχα καίμενο στη μία εγκυκλοπαίδεια. Εδώ η μητέρα μου, επειδή τα φαντάζαμε λίγο να φαίνεται ότι είμαστε του κατητή κι εμεί. Έλεγα, Α, δεν παίρνουμε στο παιδί την για να μην πάθει κύλι. Ξέρετε, θα βαριέ τότε οι Ο πατέρα δούλευε στη ΔΕΗ. Ο πατέρα μου ήταν στη ΔΕΗ. Και η μαμά στο σπίτι. Η μαμά στο σπίτι. Ναι. Και την αγάπη... και δουλεύω ένα στον άλλον, έχω την εντύπωση. Αδέρφια. Όχι. Α, μοναχοπαίδεια. Ναι, αλλά εγώ δεν υπήρξα ούτε μαμά και ούτε τη... μπαμπάκια. Και αυτό με τα βιβλία και το γράψιμο, ποιο σα το μετέδωσε. Πάντα ήταν ένα τρόπο. Εγώ ήθελα να γίνω χορευτή, ήθελα να γίνω ηθοποιό. Ε, φανταζόμουν ότι θα γινόμουν πεντάμορφο. Μετά είδα στον καθρέφτη ότι δεν γινόμουν πεντάμορφο, τότε μόνο η ωραία ήταν. Ε, λέω, πρέπει κάτι να βρω, να αμυνθώ. Οπότε άρχισα να γράφω. Και τώρα άρχισα στο γράψιμο. Άρχισα να γράφω θεατρικά έργα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το θέατρο. Θυμάστε το πρώτο σα θεατρικό. Βεβαίω. Τίτλο. Οι τεντιμπόιδε. Ήταν η εποχή του τεντιμποϊσμού, αλλά εγώ το έκανα λίγο σαν επιθεώρηση. Ανέβηκε. Το κάναμε πρόβες αλλά δεν ανέβηκε. Αλλά ανέβηκαν άλλα σκετσάκια τα οποία οι δάσκαλοι δεν ξέρουν και του τα πήγαινα εγώ. Θυμάμαι που ήταν η βοσκή του Χριστού. Έτσι λεγόταν. Mm -hmm. Ο Χριστό στη Φάτνη ήταν παίκτη και τη Χριστούγεννα. Και μετά μπερδέψαν βέβαια το άστρο, γιατί το άστρο καθοδηγούσε σωστά του μάγου, αλλά λάθο του βοσκού. Είχα βρει ένα λάθο, ένα άστρο το οποίο έκανε αυτού του είδου τη βρωμιά. Και οι βοσκοί πήγαν αλλού. Και έτσι προ... πήγαν τα πρόβατα να ζεσταθεί ο Χριστό, τη χρεολόγησε, κάτι τέτοιο έκανε. Αλλά το παρόλα αυτά το παίξαν. Το πρώτο σα κείμενο που ανέβηκε στο Σανίδη στην Αθήνα, ποιο ήταν. Ήταν ένα σκέτ μέσα σε μια επιθεώρηση που λεγόταν «Απριλιανά μπαλέτα ανέβηκε στο θέατρο Βέμπο. Το ερμήνευαν ο Καρακατζάνη με την Άννα Φόνσου. Ήταν, ήταν, μια παροδία του βρίζοντα το κοινό του Χάντκε. Και τι ε, ε, κριτική πήρε, τι σχόλια. Έκανε πολύ αίσθηση. Ξέρετε, τώρα μέσα σε μια επιθεώρηση που είχε νεβεί η τότε γεννόταν δική της Χούντας mm -hmm. και ακόμη ας, ασχολούσε το 1975 καρ mm -hmm. που γίνανε οι δίκες και ο τίτλος ήταν «Απριλιανά μπαλέτα». Στην Αθήνα μόνιμα μόνιμα πότε ήρθατε. 1966. Και από ό,τι έχω καταλάβει η προσωπικότητα που σας σημάδεψε ήταν ο Μάνος Κατζηδάκης. Ο Μάνος Κατζηδάκης πολύ νέο. Δηλαδή όταν άκουσα τη μουσική του Κατζηδάκη, α, είπα το σιωμένη, Εδώ αυτόν τον άνθρωπο που τον έχω κλειδί και άρχισα να παρακολουθώ και να αφομοιώνω μάλλον και να προσπαθώ να εκπαιδευτώ πάνω σε αυτό το πράγμα που χάρασε ο Χατζηδάκης. Δηλαδή η παρτιτούρα του Χατζηδάκη άρχισε να γίνεται μέσα μου να την εισπράττω με ένα πολύ, με πολύ τρόπο. Και πώς γνωρίστηκατε. Α, δημοσιογραφικά. Αρχικά. Με έστειλε η ελευθεροτυπία, τότε στην απογευματινή, mm -hmm. Με έστειλε να κάνω μια συνέντευξη στο Χατζηδάκι. Τότε ο Χατζηδάκι σημα... λέγανε πω θα έκανε ένα καφενείο. Κάποιο το είχε σφυρίξει. Θα έκανε ένα καφενείο. Γιατί αγαπούσε πολύ τη καφενεία. Αυτά που δεν αγαπούσα εγώ. Εκεί ενδιαφέρομαι εντελώ. Γιατί εγώ μισόταν του καφέδε του καφέ, καφέ, λατρεύω. Δεν μπορώ να κάθομαι στη καφενεία. Ψιλοσυντοπίτε με τον uh, Χατζηδάκι. Με την Ξάνθη. Ναι. ναι, κοντά. Αλλά <laughs> ναι, ο Χατζηδάκι δεν τον πολύ μνημόνευε. Το έλεγε βέβαια λίγο ηρωνικά. Πηγαίνω εγώ και τι κάνω. Κάνω και μια ξυπνάδα. Γιατί ήξερα ότι ο Χατζάκη είχε κάνει τη ρυθμολογία τότε, λίγο πριν, ένα πιανιστικό έργο, όπου ήταν όλο γραμμένο στο ύφο του Ερήκ Σαντί. Πηγαίνω κι εγώ, αγοράζω τρει δίσκου από τη λέσχη του δίσκου τότε, του Ερήκ Σαντί, με ερμηνευτή τον πιανίστα Άλντο Τσικολίνη. Για να κάνω τον ναι, ότι κι εγώ είμαι. Και πηγαίνω. Έχω ο Χατζάχης, με είδε βέβαια, λείπαμε αυτά, λίγο χαμογελούσε και μου λέει. Τα έχει καταστρέψει τα έργο, Τσικολίνη, Χάλια τα παίζει. Εγώ, τα μαύρα και τα ίδια. Ναι. Δημοσιογραφία, γιατί. Αλλά μετά ήταν μερικέ αξέχαστε βραδιέ που περνούσαμε με το Χατζηδάκι. Ήξερε. Όχι αυτά στο μαγεμένο βλόγο που κουβαλιόταν ο κόσμο και δουλειάς, όχι. Σε σπίτια φίλων. Στο σπίτι Τζέντζ Βαχλιώτη, στο σπίτι Φοφό Βασιλακάκη, παλιά και τον ξέραμε από παλιά. Στο σπίτι του Κυρ, πολύ φιλόξενο πάντα. Ήξερε την επιρροή που είχε πάνω σα. Του την είπατε. Ε, το ξέρει πια γιατί είχε γράψει, έγραφε πάρα πολλά τέτοια στην ελευθερωτυπία. Ναι. Και... Ήταν πολύ αυστηρό άνθρωπο ο Χατζηδέκης, και μαγικό. Εγώ τότε πήγαινα πολύ στη Νέα Υόρκη. Ο Χατζηδάκη είχε να πάει πολλά χρόνια. Αφού το δηλαδή γύρισε στην Ελλάδα το 1972, έκανε πολλά χρόνια να ξαναπάει στην Αμερική. Και του έλεγα, λέω, κοιτάξτε, με εσά οδηγό αμέσω πήγα στο βιβλιοπωλείο του Ριτσιόλη. Που μιλάτε για την στην Τζοκόντα, ότι εκεί μέσα σα φάνηκε ότι είδατε μία γυναίκα που σα ενέπνευσε για να γράψετε αυτό το έργο. Τέλο πάντων, μιλούσαμε για τη Νέα Υόρκη, του περιέγραφε έτσι πολύ ζωντανά ως νεοφερμένος στην Νέα Υόρκη, το μου φαινόταν όλα μαγικά. Ναι. Πόσο λείπει ο Χατζηδάκης σήμερα Πα, από την Ελλάδα. Συνέχεια το λέμε αυτό. Ήταν μια σπουδαία παρουσία, ήταν μια φωνή, ένας πολύ έντιμος άνθρωπος και μια πολύ θεραλέα περίπτωση. Δεν τον έννοιαζε το κόστος. Όχι. Καθόλου. Η συνεργασία σα με την Αλίκη Βουλιουκλάκη πώ προέκυψε. Πού τη θυμήθηκε. Ε, είναι καταγεγραμμένη. Αυτό ήταν, ναι. Πού το 1977 και 1978, λόγω ποταμίτη. Του, του Του Δημήτρη ποταμίτη του συμπατριώτη σου. Ναι. Ε, είχε κάνει δύο σκηνοθεσίε. Στο Ρέα μου κυρία και στο Καμπαρέ. Σαν musical αυτά. Mm -hmm. Εγώ έγραψα τα. Τα lyrics. και πώς ήταν αυτή η συνεργασία. Γιατί? Δεν ήμουν θαυμαστή τη Βουλιουκλάκη. Πίστευα ότι είναι πολύ καλή δραματική ηθοποιό, αλλά τα, τα κωμικά και κλπ. Οι ταινίε τη δεν μ' άρεσαν καθόλου πλην των πρώτων ταινιών τη. Πολύ που δεν έτσι. Δεν με μάγεψε σε Βουλιουκλάκη καθόλου. Όχι. Ήταν πολύ καλή κοδέσπινα. Πάρα πολύ. Γιατί λένε ότι είχε την, Το χάρισμα να φέρνει κοντά του ανθρώπου. Ας πούμε, ο Λαζόπουλο την έκραζε τόσα χρόνια και μετά γίνανε κολλητοί γιατί ήταν πολύ έξυπνο Όταν πιάσανε το, λεγό, το Λεζόπλο και τον πήγαν μαζί με την Παναγιοτοπούλη να περάσουν αυτόφρο, γιατί κάτι γράψα και το Σαρτζετάκι. Για το Σαρτζετάκι τότε, ε, με παίρνει η γυναίκα του Λεζόπλου, η έμνη στη Τασούλα και μου λέει: Α, γολάκι, τον περνάνε στο αυτόφόρο. Ελάτε, καλέ. Ε, ξυπνήσαμε κι εμεί με τη γυναίκα, πήγαμε να συμπαρασταθούμε. Ναι. Πήγαμε να συμπαρασταθούμε, βλέπουμε μια ξανθιά και κάτι μιλάει εκεί στον πρόεδρο, κάτι λέει. Γνωρίζω ότι ήταν η Βέρα Κρούσκα. Γυρνάει η Βουγιουκλάκ, μάλλον τι, τι κάνει εσύ εδώ. Ενώ την έλεγε ότι είναι εθνική αποκοιμήστρια, η Βουγιουκλάκη πολύ έξυπνα πήγε να καταθέσει υπέρ του Λαζόπουλου. Ναι. Η Βουγιουκλάκη προσπαθούσε όλα τα άκρα που την ενοχλούσαν να τα μαζέψει, να τα συγκεντρώσει και να τα στρογγυλέψει. Μια άλλη συνεργασία. Αλλά δεν με ενδιαφέρει μόνο εγώ καθόλου. Όχι. Δεν σα ενδιαφέρει. Μια άλλη συνεργασία σα ήταν αυτή με τον Γιώργο Μαρίνο. Ε, είχατε κάνει, αν θυμάμαι. Μία... Ναι, μία άλλη περίπτωση που δεν ήθελε επίση να αναφερθώ. Κράτησε δέκα χρόνια αυτό. Μεγα, μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, του έκανα τα προγράμματα. Όλοι, τα κείμενα του Γιώργου Μαρίνου τα έγραφε ο Παύλο Μάτιση. Ναι. Ένα πάρα πολύ σπουδαίο συγγραφέα. Και δεν συνεργαστήκαμε. Συμπέσαμε απλώ ένα μικρό διάστημα και μετά του έγραψα κι εγώ αρκετά κείμενα. Ω ναι. εκεί. Και γιατί δεν έγινε κάτι παραπάνω αυτή τη ε, η συνεργασία. Ναι, ε, ήταν ένα άνθρωπο που δεν μου πήγαινε, όχι. Με ποιον ηθοποιό ή ηθοποιό γυναίκα είστε πιο κοντά μετά από συνεργασία. Ήμουν με την Ελίχη Γιοργούλη. Ήταν μια έξυπνη γυναίκα, μια όμορφη γυναίκα που τη θαύμαζα πάρα, πάρα πολύ. Συνεργαστήκαμε δύο φορέ. Μάλιστα, για να ξεμπερδέψω με το θέατρο, έπαιξα και εγώ το 1989 σε ένα δικό μου έργο. Ποιο? Λόξα και δόξα. Και ποιοι παίζανε εκτό από εσά η Γερασιμίδου, ο Τάρλο, που ήταν πιτσιρικά τότε, ο Θανάση ο... έχει φύγει τώρα αυτό, ο Χρήστο ο Μπύρο, η Νασλίδου η Ελισάβετ και αυτή η Εύη, που εκεί μέσα όλοι φύγαν. Είναι σαν χωρέ των που λέγαμε. Ναι. Okay. Η Γεωργούλη ήταν μια έξυπνη γυναίκα, μια λαμπερή γυναίκα, αντιφατική και αυτή, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Το ταγκό του Χριστουγέννου σα άρεσε ω τέτοιο. Ναι, πάρα πολύ. πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Η άποψή σα για τον Μπέζο. Α, τον Μπέζο είμαστε πάρα πολύ. Τον ξέρω τον Μπέζο από την εποχή του Καρακατσάνη το 1970. Αυτά. Ναι. Και... και χάρηκα πάρα πολύ. Μετά που ο Γιάννη πραγματικά ήταν μεγάλο ταλέντο και στα σκουπίδια. Πρωταγωνιστούσε στα σκουπίδια. Πρωταγωνιστούσε ο Παράβα. Αλλά ο Παράβα πέθανε ένα άλλο περίεργο άτομο που δεν μου πήγαινε καθόλου. Φαταούλα. Να φάει τα πάντα. Είχε πάρει του ρόλου από παντού. Ναι. Αλλά διακρινόταν ο Μπέζο. Του μπε να έκανε ο άλλο. Ο Μπέζο αμέσω καταλάβαινε ότι εδώ κάτι πολύ σημαντικό γίνεται. Από το Μεγάλο Θανατικό, που ήταν το πρώτο σας βιβλίο, ναι. μέχρι το σημερινό βιβλίο με τη Μαρινέλα. Σε αυτά τα 40 και πλέον χρόνια συγγραφική πορεία, πώ άλλαξαν στον τρόπο που γράφετε, Κάποια πράγματα άλλαξαν, κάποια όχι. Τώρα που βλέπω τον πέρυσι, α πούμε, βγάλαμε ένα επαιτειακό βιβλίο με σκίτσα του Θανάσιου Δήμου, του Ιθοποιού και θαυμάσιου σκητσογράφου. Το Μεγάλο Θανατικό και τα 40 χρόνια. Να. Τα 40 μου που λένε, αυτά είναι. Και είδα ότι είχε ενδιαφέρον. Θα ήθελα πολύ να μπορώ να έχω τη φρεσκάδα αυτή. Καμιά φορά ξέρετε, η φρεσκάδα σημαίνει και λίγο άγνοια που πάμε, ή και ένα θράσο. Αλλά ήταν γοητευτικό έτσι πω το διάβασα. Σε λέω, κοίταξε τώρα τι θράσο είχα. Σήμερα δεν θα μπορούσα να γράψει ποτέ έτσι, βέβαια. Ανησυχείτε να είστε αυτό που λένε στα αγγλικά relevant, να είστε την... σχετικό με την εποχή σα. Όχι oh, καθόλου. Εγώ είμαι ούτε άνθρωπο. Τυχαίνω με την τεχνολογία, τυχαίνω τον τουρισμό ότι οι άλλοι λατρεύουν. Και κάτι άλλο είχατε πει. Εγώ θα σύχεραστε. μπορούσα να ιδρύσω αντιτουριστικό υπουργείο. Να ήμουν υπουργό αντιτουρισμού. Το συγχαίρω όμω τίποτα άλλο. Ισχύει ότι συγχαίνεστε τα τραγούδια. Δεν τα αγαπώ. Δεν μπορώ να τραγουδάω. Δηλαδή δεν μου κάνουν. Όταν οδηγώ, υπάρχει να οδηγό σε ηλικία θανάτου, πολύ μεγάλη, ε, δεν μπορώ να ακούσω μουσική. Μ' αρέσουν οι φυσικοί Υπάρχει κάτι από αυτά που γράψατε στο παρελθόν που σήμερα θα τα απορρίπτατε. Έχω γράψει τόσα πολλά άρθρα, εκπομπέ. Οι εκπομπέ μου ήταν ολόκληρα έργα. Και γι' αυτό σταμάτησα, γιατί με κουράζαν. Ήταν όλα σενάριο, έπρεπε να τα διαβάζω. Έκανα και πρόβε. Όταν σα ρωτάνε τι δουλειά κάνετε, τι του λέτε. Είμαι μέλο τη Εσία, δημοσιογράφο και συγγραφέα. Τη γράφω, βιβλία. Γράφω για να ζήσω. Αυτό του λέω. Πότε... Εγώ βιοπορίζομαι, ξέρετε. Το ξέρω, το κατάλαβα <laughs> μετά από 1,5 εκατομμύριο. Δεν είμαι φαρμακοποιό, δεν <laughs> είμαι ισοδηματία, δεν είμαι τίποτα. Πότε είπατε πρώτη φορά είμαι συγγραφέα, θυμάστε. Και εγώ λέω πάντα γράφω. Ναι, πάντα γράφω. Ξέρω να δουλεύω. Συνέχεια δουλεύω. Και ζωγραφίζω κιόλα. Το πιστεύατε μέσα σα πάντα ότι θα καταφέρνατε να βιοπορίζεστε από τη συγγραφή, Όχι. Όχι. Παλιά λέγανε ότι οι συγγραφέα θα πεθάνει στην ψάθα. Ναι. Ο μόνο που ζούσε από τα κείμενά του ήταν βέβαια ο θεατρικό συγγραφέα, ο Ψαθά. Παρόλο που αλλά εγώ θα πέθανα στην ψάθη. Η μάνα με έλεγε Α, θα γίνει σπίτι, σπίτι, είσαι εκ του προχείρου, έχει τη μορφή του χείρου. Τέτοια μου λέγανε τότε. Και διαγραφέ και πείματα, τρομάρα μου. Η μάνα δυνατή προσωπικότητα, ε. Περίεργη προσωπικότητα. Δεν την πηγαίναμε ποτέ καλά. Α, ναι. Όχι. Oh. σω γιατί μοιάζαμε στα χαρακτήρε. Ενδεχομένω. Μεγάλο θέμα η σχέση με τη μάνα. Ναι. Με τον παπά καλύτερα. Με κανέναν. Μακάρι. Μόνο Ακριβώ. Και δεν πήγαινε να καλά ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο. Εγώ πιστεύω ότι είμαι ευθυμένο. Άσε δε που διέλυε ότι είμαι τη οικογένεια Ρωμανόφ. Α, ωραίο αυτό για μένα. Ε, ωραίο. Τότε ήταν ξέρεις, η ιστορία με την Αναστασία. Ναι. Την τελευταία κόρη του Τσάρου που είχε σωθεί. Ειδικά στη δεκαετία του 50, τότε παρουσιάστηκαν όλε αυτέ οι εκδοχέ. Mm -hmm. Φανίστηκε μια μουρλή που λεγόταν Ανάντερσον και έλεγε ότι είναι αυτό και εκείνο και το άλλο. Εγώ το άρπαζα και. Με, με, με είχε εξητάρει όλο το γεγονό. Γυρίζεται και η ταινία με την Ingrid Bergman, την Ellen Hayes και τον Γιουλ Τη βλέπω και την ταινία. Πιστ, τόσο ήθελα να πάρω μπρο. Και λέγατε στο σχολείο ότι είστε Ρωμανό. Στο σχολείο και παντού είστε για τον Ιαγιού. Το Δεν ήξερε ποιο είναι ο Ρωμανό. σου ό,τι θέλει. <laughs> με τη σύζυγό σα, τη Ιώτα, είστε μαζί από το 1968. Mm. Μεγαλώνουμε μαζί. Έχετε ένα παιδί και δύο εγγόνια. Του δώσατε όσο χρόνο θα θέλατε στη ζωή σα ή του στερηθήκατε. Όχι. Στερούμε το παιδί μου γιατί ζει πολύ μακριά. Πού? Στερούμε. Είναι γιατρό και ζει στην Ορβηγία, Με την οικογένειά του. Πόσο είναι τώρα. Α, τώρα πια είναι. Λίγο αυτό λέμε τον κορονοϊό. Λίγο να αργούσαμε. Το παιδί θα ήταν στο γεροκομείο ή θα ήταν ξαναπεντρεμένο και τα εγγόνια στη φυλακή. Έτσι όπω πηγαίναμε. Πώ το λένε το γιο σα. Θανά, το όνομα του μπαμπά μου. Θέλω να δούμε πώ γράφετε. Δηλαδή, θα πάτε να καθίσετε στο γραφείο σα και θα πείτε τώρα γράφω ή όποτε σα έρθει η οποτε σα ερθει η όταν περιμένω την έμπνευση, δεν θα έρθει ποτέ. Όταν πω, πρέπει να γράψω, θα γράψω. Α, άρα αυτό. Δεν είσαι ο λάθο και λάθος ή θα πάω αλλού. Βάζετε πρόγραμμα. Ναι, μπορεί αυτό να είναι και το ελάττωμα που αυτό βλέπω. Που δεν είμαι μέσα στου κολοσσού τη λογοτεχνία. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποια στεγανάκια, κάποια κλεισέ. Πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να είναι αυτό. Πρέπει να είναι λίγο το αριστερό, να είναι πιο αριστερό προ το αριστερό, αλλά κάνει και μια δεξιά κλίση. Τέτοια πράγματα δεν έχω εγώ. Τώρα που πάτε αριστερό. Ε είχατε πει ότι του πολιτικού του θεωρείτε πληκτικού. Πάρα πολύ. Του θεωρείτε ακόμα πληκτικού. Εξαρτάται. Η... Τώρα είναι ξενυχτικοί όλοι, δεν του βλέπετε. Μια χαρά είναι. Το φαινόμενο Κασελάκη πώ σα φαίνεται. Σαν να είναι η Ντόλι Πάρτον στη ταινία Ινδική. Δηλαδή. Ε, πώ ξαφνικά φαντάζεστε την Ντόλι Πάρτον να βγει σε μια ειδική ταινία. Η Ντόλι Πάρτον λίγο κάντρι, λίγο μάντρι και να βγει σε αυτέ τι. που κάνουν αυτά τα πράγματα. Κάπω έτσι. Λίγο κόντρα. Αυτό εννοώ. Σα πειθεί. Ποιο. Ο Κασελάκη. Καλή μισή δεκαετία πέντε μέρε δεν είμαι πίσω άνθρωπο. Απλώ τον προκολουθώ και βλέπω ότι έχει ωραία μασέλα. Είναι, είχε αυτά τα Hollywoodian, Hollywoodian Τα γούνι. Αμερικάνικα. Μου θυμίζει έτσι Αμερικανό με ωραία. Τόλμη και γοητεία λίγο. Δεν το έβλεπα αυτό. Αλλά έχει ωραία σεγόνια. Ναι. Δηλαδή μπορεί να τα ωραία μπριζόλα αυτό, α το πω έτσι. Αυτό το συνειδημό δεν τον καταλαβαίνω. Ποιο τον καταλαβαίνει, <laughs> εγώ το καταλαβαίνω, ναι. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει γερά καιρού τραπεζίτε. Σα έχουν ποτέ προτείνει να ασχοληθείτε πότε. με την πολιτική. Σιγά που δεν με προτείνανε Ούτε δημοτικό πολιτική. σύμβουλο πρόσφατα. Όλη η Ελλάδα ήταν υποψήφια. Ε, 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 εγώ είμαι ήξερε πάντα. Είμαι. Εγώ είμαι το μαύρο Πράγματο, από τότε που γεννήθηκα. Αισθανόμουν. Πάντα έλεγα ελληνική λαέ εκτό από μένα. Όταν απευθύνω στον ελληνικό λαό, εγώ ήμουν η εξαίρεση. Αλλά λέω καλά, εντάξει. Ψηφίζεται. Δεν με διέφερε καθόλου. Ψηφίζεται όμω. Πρώτη φορά ψήφισα το 1991. Γιατί είχα τα πνευματικά μου δικαιώματα. Πνευματικά γνωρίζουν στα πνευματικά δικαιώματα. Τα πολιτικά δικαιώματα στην Αλεξανδρούπολη. Και, ήταν μακριά. Πήγε... Είχα ένα μεγάλο άλλο. Τι σιγά πήγε να ψηφίσω. Ναι, από το 91 πηγαίνετε. Ναι, μετά πήγα να ψηφίσω. Το 91, ναι, θυμήθηκα να ψηφίσω. Και πού θα. Αφού το έπεσε στη Μελίνα, κόμιτσε κάτω να πέσει. <σκυρίζει> Απαπαπαπα, έκανε κάτι τέτοια. Ποιανού ήρωά σα στη ζωή θα θέλατε να την είχατε ζήσει. Κοίταξε όλοι οι ήρωέ μα, έχουν περάσει καλύτερα από μένα. Είναι πιο ερωτική, είναι πιο έτσι, πιο αλλιώ, πιο. Επιστοδιακή Με τον έρωτα αλήθεια πως τα πήγατε Στη ζωή σας Γιατί ε, συνήθως λένε ότι ε, Οι συγγραφείς ερωτεύονται Πιο πολύ στη φαντασία παρά στην πραγματικότητα ναι, Δεν έχουν πολύ δίκιο Καμιά φορά είμαι Με τους ήρωες μου Κύριε Ξανθούλη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ Μην για την το... με ευχαριστήσω, αυτό έλειπε μετά από όλα αυτά τα τέρατα που είπαμε. Απο... Ευχαριστώ πολύ Απο και εγώ. Ευχαριστώ, χειρόμαστε τα τέτ, Να υπενθυμίσω στου τηλεθεατέ ότι μόλι έχει κυκλοφορήσει το νέο σα βιβλίο, πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα 27. Ε, Μαρινέλα, οι νύχτε που έγιναν μεσημέρια. Να, η Μαρινέλα έγινε νόμισμα, ή η... η... πώ το λένε. Οι γραμματέ μου αυτό θα είχαν να απ' έξω. Ναι. Είναι γραφιστικό αυτό. Είναι, γρα... είναι γραφιστικό. Και ε, 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 είναι μια, όπω είπατε εσεί, υβριδική ε, βιογραφία τη Μαρινέλα. Φαντάζομαι θα γράψουν άλλη πολύ καλύτερε βιογραφίε τη Μαρινέλα, πιο πιστή στην... στα διάφορα γεγονότα, στα πιο επιμέρου. Εμένα δεν με διέφερεν, όχι. Κυκλοφορεί από τι εκδόσει διόπτρα. Και θέλω να μου πείτε τι θα σα πει η Μαρινέλα αφού δει το ΔΕΤΑΤΕΤ μα. Τίποτα δεν πει να κάνει σαγιασμό <laughs> Τι να πει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. πολύ. Πάντω, αυτό που σα είπα εκτό αέρα ισχύει. Θα σα περιμένουμε στην Κύπρο για παρουσίαση του θα βιβλίου. Θα ήθελα και πολλά χρόνια έχω να έρθω. να φέρω στι ευτελέ κανονικέ και όλα αυτά. Ωραία. Ε, το κανονίζουμε. Και, και να το... ακούσω τη λέξη ριάλια. Μ' αρέσει πολύ. Έχουμε μια φιλανάδα που λέει τα ριάλια, τα ριάλια. Ά, και τα έβγαλε ριελίτσα. <laughs> <laughs> θα το κανονίσουμε οπωσδήποτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι και εγώ ευχαριστώ. πάρα πολύ. Ευχαριστήσεις και σε εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε το ξενοδοχείο Άνθες Πλάζα που μας φιλοξένησε και το Ξένος Travel για την πολύτιμη βοήθεια του στην πραγματοποίηση της αποψινής εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, Κυριακή 6.45, στον Αλφα Κύπρου. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.